Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο η απομάκρυνση των εργαζόμενων από το φυσικό τους χώρο, την ΕΡΤ και η κατάληψη του ραδιομέγαρου από τους άνδρες των ΜΑΤ. Είναι φυσικά το θέμα που κλέβει την παράσταση στην επικαιρότητα. Η παράσταση είναι ένα θέμα, γιατί είναι σχήμα λόγου. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για εκείνους οι οποίοι αναγκάζονται τώρα μετά από 20-30 χρόνια δουλειάς, πολλοί από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, να αναζητήσουν άλλο χώρο εργασίας σε μια περίοδο κρίσης. Το δεύτερο θέμα μας είναι εξίσου ενδιαφέρον. Είναι πολλά τα θέματα σήμερα, γιατί φιλοξενώ εδώ τον Βασίλη Καπερνάρο, για τον οποίο έχει βγει πόρισμα του ΣΔΟ για φοροδιαφυγή 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μήκος χρόνου 13 ετών. Είναι μια περίεργη ιστορία για την οποία ο Καπερνάρος έχει ανέβει στα κάγκελα, όπως λέμε, γιατί θεωρεί ότι παίχτηκε ένα πολιτικό παιχνίδι εις βάρος του. Και για αυτά όλα θα συζητήσουμε μαζί, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, θα σας πούμε και εμείς πληροφορίες που έχουμε και τι υπάρχει από την πλευρά του ΣΔΟΕ. Έκπληξη δημιουργεί ένα χαρτί, ένα έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας, το καθαριστικό. Τυχαίο είναι το δείγμα, δεν το κάνουμε επίτηδες δηλαδή, αλλά είναι το καθαριστικό κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης, θα σας πω σε λίγο ποιος είναι, ο οποίος λίγο πολύ, ενώ θεωρείται ότι η οικογένειά του είναι μία από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα, πληρώνει φόρο 10.500 ευρώ και κάτι ψηλά. Από αυτό το εκαθαριστικό ανακαλύψαμε, νομιμότατα πληρώνει τόσους φόρους ο κύριος αυτός, ότι οι 300 της Βουλής έχουν μία φοροαπαλλαγή της τάξης του 70%. Δηλαδή, στα 10.000 ευρώ που πλήρωσε ο Υπουργός, ο καθημερινός πολίτης, ο πολίτης καθημερινότητας, εσείς δηλαδή, και εμείς θα πληρώνουμε γύρω στις 26.000 ευρώ. Έτσι δεν την αισθάνονται την κρίση, πολύ περισσότερο αν είναι και προνομιούχοι και έχουν την άνεση να δίνουν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο θέμα μας είναι η δικαίωση που έρχεται για την έρευνα που κάναμε για το βατοπέδιο. Όπως σας είχα πει, το βατοπέδιο, μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε το σκάνδαλο του βατοπεδίου έτσι όπως στήθηκε προεκλογικά για την δημιουργία εντυπώσεων και για να παιχτεί ένα πολιτικό παιχνίδι εκείνη την περίοδο. Έρχεται σήμερα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της Ζούγκλας. Και φυσικά οι τελευταίοι διάλογοι από αυτές τις περίφημες συνομιλίες του Άκη Τσοχατζόπουλου με τον Γιάννη Σμπόκο, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στη μία εμπλέκεται το όνομα του Ραφτόπουλου, του Αγραφιώτη και άλλα 4-5 ονόματα στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Στην δεύτερη συνομιλία, οι δύο έχουν μία αντιπαράθεση για τη Ρίαλ και τον Χατζηνικολάου. Θα δείτε για ποιο λόγο και σε σχέση με τι έτσι, και πού αναφέρονται. Και στην τρίτη, η κουβέντα γίνεται για την περίφημη υπόθεση των υποβρυχίων. Κοντά μου είναι ο Βασίλης Καπερνάρος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ανεξαρτήτων, καλά το είπατε. Ναι, εντάξει, πάμε πιο δημοτικά. Ο Θάνος Τζίμερος, πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Ο Νίκος Κωστόπουλος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Παναγιώτης Μελάς, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγιώτης Μαντάς, συγγνώμη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Είχαμε και Μελά, φίλο. Ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος. Ο Τάσος Δαρσινός, μέλος Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ. Καλησπέρα. Ο Νίκος Μιχαλής, πρώην τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ. Τον έχετε ξαναδεί στις εκπομπές που είχαμε εδώ για το ραδιομέγαρο και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Και από την άλλη πλευρά είναι η Εύα Μαυρογέννη, δημοσιογράφος της ΕΡΑ. Ήταν μέσα σε εγκαταστάσεις στην ΕΡΤ την ώρα της αστυνομικής επέμβασης, καθώς είχε την νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ο Τάσος Καρέλας, ηλεκτρονικός τηλεόραση, εργαζόμενος στην ΕΡΤ. Και ο Δημήτρης Περπατάρης, νομικός σύμβουλος της ΠροσΠΕΡ. Καλησπέρα. Αυτή είναι η παρέα μας, αυτή είναι η φίλη μας σήμερα και πολλοί στα τηλέφωνα βεβαίως με ζωντανές συνδέσεις για όσα θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον Λάμπρο Παναγιώτου, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και βέβαια από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τον Σωτήρη Σκουλούδη, που αν τον έχουμε θα ήθελα να πάρουμε έτσι μια γεύση από την εικόνα για ό,τι συμβαίνει εκεί. Μπορούμε να συνδεθούμε σε δύο λεπτά. Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα συνδεθούμε και έτσι εγώ έχω το χρόνο να πάω στον κύριο Καπερνάρο πρώτα για να ξεμπερδεύουμε με αυτό το θέμα που είναι άκρος ενδιαφέρον και γαργαλιστικό, διότι ο κόσμος ακούει 5,5 εκατομμύρια φοροδιαφυγή
σε βάθος 13 ετών. Είναι μεγάλη φοροδιαφυγή αυτή, μεγάλο το ποσό δηλαδή. Και θα, από ό,τι γνωρίζουμε, η είδηση έχει ως εξής. Ο Καπερνάρος λέει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το πόρισμα. Το ΣΔΟ επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο ενημερώθηκε, αλλά υπάρχει και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ τους. Εάν δεν έχει ενημερωθεί, είναι άκυρο το πόρισμα, διότι υπάρχει ένα περιθώριο χρονικό, ένα παράθυρο χρόνου μέσα στο οποίο οφείλουν να σε ενημερώσουν και να απαντήσεις. Εάν δεν σε ενημερώσουν, καθίσταται άκυρο αυτό το πόρισμα. Ο Βασίλης Καπερνάρος λέει ότι εγώ δεν γνώριζα ότι υπάρχει πόρισμα και το έμαθα από εσάς. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να ακούσουμε λοιπόν εσάς, κύριε Καπερνάρα, τι συμβαίνει. Καταρχήν, θα ήθελα να είναι απέναντί μου κάποιος αυτός ο κρυπτώνυμος ή ψευδώνυμος επίορκος σε κάθε περίπτωση υπάλληλος, ο οποίος διοχετεύει αυτά κατά παράβαση του νόμου. Διότι εδώ έχουμε όχι μόνο παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εδώ έχουμε μία περίπτωση κατάφορη που ίδιοι επικαλούνται απορρίτου, του φορολογικού απορρίτου. Διότι πράγματι είχαμε αλληλογραφία. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Πιστεύω ακραδάντως ότι το ΣΔΟΕ είναι ένας χρήσιμος οργανισμός. Είναι το Σώμα Διώξεως Οικονομικού Εγκλήματος. Και επειδή έζησε πολλές καταστάσεις τώρα με την υπόθεση της Προκαταρτικής Επιτροπής που είχα την ευκαιρία να είμαι μέλος, διεπίστωσα ότι θα μπορούσε αυτό το Σώμα Διώξεως Οικονομικού Εγκλήματος να κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω ότι κάνουν κάποιοι αρκετοί έντιμοι υπάλληλοι που είναι εκεί. Και θα μπορούσαμε με το ΣΔΟΕ να έχουμε ως κράτος, να έχουμε πάρει χρήματα όπως πήραν άλλα κράτη από διάφορες λίστες που κυκλοφόρησαν και στη χώρα μας. Δεν ήξερα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι παίζονται έτσι αυτά τα γκεμπελικά πολιτικά παιχνίδια, αν ήξερα εγώ από πολιτική. Και δεν ήξερα επίσης πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τόσο χρήσιμος σώμα, οργανισμός, κρατική υπηρεσία, ως μοχλός εκβίασης. Δηλαδή, κάνεις δύσκολες ερωτήσεις στην Προκαταρτική Επιτροπή, στριμώχνεις κάποιους, μπαίνεις, εισδύεις περισσότερο, άρα εδώ κάτι πρέπει να γίνει και έτσι κάνουμε αυτές τις ενέργειες που έγιναν. Εντάξει, κανείς δεν εξαιρείται, έτσι. Αν είναι βουλευτής, υπουργός, δεν εξαιρείται. Θα ήθελα λοιπόν, λόγω τιμής σου λέω ότι θα ήθελα να είναι απέναντί μου ένας με επιχειρήματα να πει πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Πώς λέει, εδώ μιλάω, έχω εγώ ένα αντίγραφο από ένα site που μιλάει εγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Εσύ τα βγάζεις 5,5 εκατομμύρια. 5,5, ναι. 5,5. Καταρχήν. Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς της τράπεζας, καλά έκαναν, με μια ανώνυμη καταγγελία. Ζήτησα αντίγραφο της ανώνυμης καταγγελίας επίσημα. Προηγουμένως, να αρχίσω από την αρχή. Εγώ έμαθα το ιστορικό αυτό ότι κάτι γίνεται, διότι έγραψε ο Παπαχρήστος. Ο Παπαχρήστος είναι ένας δημοσιογράφος που έχει μια σελίδα στα Νέα και είναι συγκοινωνούν δοχείο με το ΣΔΟΕ. ΣΔΟΕ Παπαχρήστος, πληροφορίες από το ΣΔΟΕ στον Παπαχρήστο. Εκεί έμαθα ότι κάποιος δικηγόρος είχε γίνει έλεγχο στο γραφείο του κλπ. Έγινε συζήτηση με δικηγόρους στην Προκαταρτική Επιτροπή. Εμένα δεν μου είχε γίνει έλεγχο τότε που έλεγε ο Παπαχρήστος. Και αφού κάτι που φωτογράφησε κάποιον ή κάποιους δικηγόρους από την Προκαταρτική Επιτροπή, με σκοπό να φοβήσει, επαναλαμβάνω, εκβιάζοντας, αναγκάστηκα να πάω στον κύριο Στασινόπουλο, τον προϊστάμενο του ΣΔΟΕ, και να του καταθέσω μία αίτηση και να του λέω σύμφωνα με τρία δημοσιεύματα της εφημερίδας Τα Νέα. Με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2013, 22 Μαρτίου 2013 και 30 έως 31 Μαρτίου του 2013, με συντάκτη τον Γιώργο Παπαχρήστο, έχει διενεργήσει η υπηρεσία σας σε έλεγχο σε μέλος Προκαταρτικής Επιτροπής της Βουλής. Δεν είχα στοιχεία. Δεν είχα κανένα στοιχείο για το Μάρτιο. Αυτό ισχύει από το Μάρτιο. Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο ισχύει έρευνα. Το πόρισμα βγήκε τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Έρευνα. Έρευνα δεν υπάρχει. Πώς χωρίς έρευνα? Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου. Να σας πω ακριβώς τι λένε από το ΣΔΟΕ. Ναι, αλλά. Ανεπισήμως σε εμάς. Ο χρόνος είναι αρκετός για να αντιλογήσω. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκε ο γνωστός ποινικολόγος και βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλης Καπερνάρος, καθώς έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε δηλώσει εισοδήματα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος έγινε σε βάθος δεκαετίας και σύμφωνα με το πόρισμα που συνέταξαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του βουλευτή παρουσίαζαν μεγάλη απόκληση από τα δηλωθέντα του εισοδήματα. Όπως δήλωσαν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών στην εκπομπή, οι ράμπο του ΣΔΟΕ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό ελέγχους σε μεγάλο αριθμό δικηγόρων προκειμένου να εντοπίσουν μεγαλοφοροπηγάδες.
Ανώτατος στέλεχος της δίωξης ανέφερε πως ο έλεγχος για τον κύριο Καπερνάρο αφορούσε τα έτη 2000 έως και 2013 και έδειξε ότι ο εν λόγω δικηγόρος δεν είχε δηλώσει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα που είχε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του με αυτά που δήλωνε στις φορολογικές του δηλώσεις είχαν πολύ μεγάλη απόκληση. Η έρευνα ξεκίνησε στο πλαίσιο εντοπισμού μεγαλοφόρων πηγάδων και ελέγχονται και άλλα πρόσωπα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στις 27 Οκτωβρίου του 2013 το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ διαβιβάστηκε στον αρμόδιο έφορο ενώπιον του οποίου ο βουλευτής αναμένεται να κληθεί να καταβάλει πρόστιμο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το Zoogla.gr επικοινώνησε με τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος δήλωσε ότι αμφισβητεί τις διαπιστώσεις του φορολογικού ελέγχου και πρόσθεσε ότι ενώ η έρευνα από το ΣΔΟΕ ήταν σε εξέλιξη, δεν κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα δεν έχει προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει τα ποσά τα οποία βρέθηκαν, ενώ προσθέτει πως οι ελεγκτές κοίταξαν τα ποσά που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς και όχι αυτά που ξοδεύτηκαν. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας 4 βουλευτών της Χρυσής Αυγής, καθώς και του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλη Καπερνάρου, ενώ απέρριψε αίτημα για άρση ασυλίας της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίας Διακάκη, όπως αντίστοιχα είχε εισηγηθεί και η Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων αφορά σε ηθική αυτουργία, σε απιστία, για την οποία κατηγορήθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου το 2005. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 232 βουλευτές, κατά 2, παρόν 1 και βρέθηκε και ένα άκυρο. Πάντως, ο Βασίλης Καπερνάρος, σε ομιλία του στη Βουλή, ζήτησε ο ίδιος να γίνει άρση της ασυλίας του. Απευθυνόμενος στο σώμα και στους συναδέλφους μου, θέλω να τονίσω το εξής. Όπως αν δεν έχουν πληροφορηθεί ή έχουν πληροφορηθεί, και στην Επιτροπή, λέει Βασιλείου Καπερνάρου, στην Επιτροπή ομόφωνα άρση, αλλά εντός παρενθέσεως με απέτηση του ιδίου. Δηλαδή πρώτα απήτησα και στη συνέχεια επήλθε ομόφωνη άρση. Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο απαιτώ και τώρα. Απαιτώ να αρθεί η ασυλία μου. Εντάξει, αυτά είναι καθαρές κουβέντες, αντρίκια πράγματα. Αυτή είναι για μια κουβέντα, για μια υπόθεση η οποία έγινε το 2005-2006 με τον Δήμαρχο Αλίμου, όταν ήμουν εξωτερικός δικηγόρος για κάποιες υπόθεσεις. Και εμένα με ερεύνησε το ΣΔΟ. Εγώ είπα, απαιτώ, όχι να με ερευνήσετε για τον 1-3 μήνες ή 2 χρόνια που με ερευνούσατε, από τη μέρα που γεννήθηκα 14 Αυγούστου του 1954. Πολύ και αν σωστά χρωστάω μία δραχμή στο δημόσιο ή έχω, εν πάση περιπτώσει, καταχραστεί το παραμικρό έσοδο από αυτή τη χώρα, να με τιμωρήσετε παραδειγματικά. Λοιπόν, εσείς αυτό πρέπει να πείτε τώρα. Να πω τώρα. Καταρχήν να κάνουμε μια αναδρομή, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, με αφορμή αυτή την υποτιθέμενη καταγγελία, η οποία πιστεύω ότι είναι ανύπαρκτη, είναι αόριστη, θα σας την αφήσω, θα σας δώσω όλα τα έγγραφα, διότι εδώ έχουμε εκκρεμότητες στα δικαστήρια. Και τούτο διότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην έχω δώσει, να μην έχω πάει τα στοιχεία μου στη ΔΟΗ, η οποία θα με ελέγξει, στο οποιονδήποτε ελεγκτικό μηχανισμό που θα με ελέγξει. Αόριστο τι είναι αόριστο? Κύριε Τραφιλόπουλο, τα χρήματα αυτά, όταν άνοιξε το καταπερνάρι, όταν γίνεται μια έρευνα του ΔΟΗ και βγαίνει ένα πόρισμα. Δεν βγήκε πόρισμα, τι να κάνω. Έχει βγει το πόρισμα. Έχω σας λέω, έχει βγει. Δεν το έχω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Άλλο αυτό. Εσείς δεν το έχετε, αλλά υπάρχει. Να δούμε όμως. Προφανώς θα ενημερωθείτε. Πρέπει να ενημερωθείτε, σαν να ενημερωθούν και οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε ένα άνοιγμα λογαριασμών μέχρι το 2000. Από το 2000 μέχρι το 2013, 13 χρόνια, σκεφτείτε, σε ένα δικηγορικό γραφείο που κάνει μόνο μαχόμενη δικηγορία και όχι συμβάσεις, δεν είναι μεγάλο γραφείο με την έννοια των μεγάλων υποθέσεων, πολλοί κόσμος, πολλά ποινικά, πολλά αστικά, πολύ ακροατήριο. Τι χρήματα θα μπορούσαν να μπουν? Ένα μόνο σας λέω, ότι μέσα σε αυτά τα χρήματα είναι τα τιμήματα που πήρα από πωλήσεις 2 σπιτιών μου. Είναι ο Κυριώργης, ο γείτονας της Μακαρίτσα της μάνας μου, στο Ήλιον, που έπαιρνε τη σύνταξη και μου την έβαζε σε αυτό το λογαριασμό, στο λογαριασμό για τη μάνα μου στο γυροκομείο. Υπάρχουν δανεικά που έδωσα στην κουνιάδα μου, που μου τα επέστρεψε και τα έβαζε σε αυτό το λογαριασμό. Υπάρχουν αμοιβές πελατών που πήραμε, που ξεκαθαρίσαμε μετά από αμετάκλητες αποφάσεις, τις αποζημιώσεις τους από τα δικαστήρια για τροχαία αδικήματα. Τα έβαλα στο λογαριασμό μου και τα έπαιρνα όπως όλοι οι δικηγόροι και μετά από 2 μέρες, 3 μέρες τα βάζαμε στο λογαριασμό του. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα που βρήκαν
είναι όσα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό μου. Δεν έχουν τα όσα βγήκαν. Ωραία, αυτά μέχρι εδώ αντιληπτό. Όχι. Υπάρχει... Δεν αντιληπτό αυτό. Αντιληπτό είναι, αλλά έχω μια απορία. Εάν πουλήσει ένα σπίτι, ένα κινητό, ένα οικόπεδο, πληρώνει φόρο γι' αυτό. Είναι καταγεγραμμένο ο φόρο. Επομένω δεν θα μπορούσαν. Δεν πληρώνει κάνοντας... φόρο, πληρώνει φόρο ο αγοραστή. Ναι, πληρώνει... Εσύ παίρνει το τίμημα. Το βάζει μέσα στην τράπεζα. Σωστά. Αλλά για ό,τι έχει μέσα. Γι' αυτό φορολογούμε. Για ό,τι έχει, όχι. Για ό,τι έχει το λογαριασμό εισοδήματα όμω, πληρώνει ένα συγκεκριμένο φόρο. Έρχομαι, για λοιπόν, εισοδήματα. Και... Ναι, σα λέω λοιπόν εγώ τώρα. Είναι ποτέ δυνατόν το ΣΔΟΕ να βγάλει ένα τέτοιο διάτριτο πόρισμα όταν είστε βουλευτής και να σας κατηγορεί ότι χρωστάτε στο κράτος φόρους για έσοδα 5,5 εκατομμυρίων και δεν τους έχετε πληρώσει να πάμε να είναι ερευνήσει. Να πάμε ποιο είναι δυνατόν. Ε. Γιατί να μην είναι δυνατόν αυτό που σας λέω εγώ και αυτό που το εκφράζετε εσείς ως ερωτηματική σκέψη, ως απορία, αν είναι δυνατόν. Γιατί είναι, όταν έμαθε γιατί είναι σοβαρό. Με να σας όχι, πω, είναι πολύ σοβαρό αν έχουν κάνει τέτοια. Μα είναι σοβαρότατο αυτό. Αλλά δεν μένουμε στο στάδιο σοβαρότητος ή αν θέλετε, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, σας λέω το εξής. Γιατί μένουμε, εάν είναι δυνατόν να κάνουν αυτό το ανοσιούργημα για μένα και να λέτε ότι αυτό που λέτε και να θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να το δίνουν στην αγορά και στα παζάρια. Ενώ ακόμα δεν έχει γίνει έλεγχος και δεν έχω πάει τα στοιχεία να τους πω, ξέρετε, αυτά τα λεφτά που είναι εδώ, 350.000, 400.000 που είναι εδώ, είναι το τίμημα που πήρα από το σπίτι που πούλησα. Εδώ αυτά τα χρήματα είναι αυτή η υπόθεση του τάδε πελάτη, ορίστε, που έδωσα εκεί. Αυτά είναι αυτά, αυτά είναι εκείνα. Αυτό δεν έχει γίνει. Κύριε Καπερνάρη, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι όχι μόνο ενημερωθήκατε... Μισό λεπτό, μη σας την πω. Το έχετε πει αυτό τρεις φορές. Ναι, όχι. Η ενημέρωση είναι ότι όχι μόνο ενημερώθηκε ο Καπερνάρος, αλλά μας ζήτησε να τηρηθεί αυστηρά το απόρριτο και ότι έχουν ανταλλαγεί επιστολές και μέσω επιστολών γινόταν αυτή η επαφή και η συνομιλία. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, λοιπόν, μου το είπατε αυτό, ναι, αλλά αφήστε με όμως να πω τι λένε σε μένα. Μετά λέει τις εξηγήσεις που δώσατε και τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, βρέθηκε ότι 5,5 εκατομμύρια δεν έχουν φορολογηθεί. Εγώ θα σας αφήσω όλα τα έγγραφα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όλα, γιατί έχω κάνει αλληλογραφία και όχι μόνο. Τους είπα ότι θα έρχομαι προσωπικός. Δεν έστειλα λογιστή. Δεν πήγαινα κάθε φορά. Πήγατε, πηγαίνατε. Βέβαια πήγαινα. Επομένως, ήρθατε σε μα έχω καταθέσει και αιτήσεις. Και ξεκίνησα να δω τι γίνεται, διότι δεν μου είχαν στείλει κανένα έγγραφο. Εγώ πήγα στο ΣΔΟΕ και τους είπα με αίτηση, γράφουν τα νέα αυτά. Ποιον εννοούν, εμένα? Αν εννοούν εμένα, τι λέτε, για φέρτε μου τα στοιχεία. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Σας τα έφεραν λοιπόν τα στοιχεία? Τα στοιχεία, όχι, δεν μου τα έδωσαν καταρχήν για να μου αποδείξουν, γιατί ζήτησα επικυρωμένο αντίγραφο για να δω πόθεν έρχεται αυτή η καταγγελία και τι λέει. Και δεν μου δώσαν επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας. Μου έδωσαν αυτό που θα σας το αφήσω. Και το οποίο ελέγχεται εάν είναι πραγματική καταγγελία, έκτοτε ή έγινε από αυτούς. Δεύτερον, ζητάω το έγγραφο που μπήκε μέσα αυτό. Στο φάκελο και το αντίγραφο, γιατί μου λένε ότι είναι ταχυδρομική η καταγγελία. Ήρθε με φάκελο. Λέω, δώστε μου αντίγραφο του φακέλου. Λέει, το χάσαμε. Οι ίδιοι επικαλούνται, το οποίο λόγω φορολογικού απορρίτου έχουν απαλληφθεί τα στοιχεία των λοιπόν εμπλεκομένων δικηγόρων και σας γνωρίζουμε το εξής. Επικαλούνται οι ίδιοι φορολογικό απόρριτο. Δεν μου δίνουν τα ονόματα των συγκαταγγελωμένων από την ανώνυμη καταγγελία. Σε ένα άλλο έγγραφο, οι ίδιοι λένε πάλι. Στην καταγγελία αποστέλουμε... δεν δίνουν ποτέ τα ονόματα, ναι, ναι, όταν μισό λεπτό, μια καταγγελία. Σας αποστέλουμε σε ποτό αντίγραφο την από 1η Ιουλίου 2013 αίτηση του κυρίου Βασιλείου Καπερνάρου, με την οποία διαμαρτύρεται για τη γνωστοποίηση σε τρίτο στοιχείων που τον αφορούν στα νέα, στον Πάπα Χρήστο, και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρίτου και παρακαλούμε για τις δικές σας δέουσες ενέργειες. Στέλνει το αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών για να πάρει το δρόμο του όσον αφορά την ΕΔΕ. Οι ίδιοι λένε και μιλάνε για απόρριτο, φορολογικό απόρριτο. Και εγώ ρωτώ, αφού υπάρχει φορολογικό απόρριτο και αφού δεν έχει γίνει έλεγχος ακόμα και θα γίνει έλεγχος και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω με έγγραφο αύριο και αφού λοιπόν υπάρχει το φορολογικό απόρριτο και δεν έχει το αποτέλεσμα, το πόρισμα, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας ρωτώ τι έγινε. Έγινε ο έλεγχος υπάρχει και βγήκε το πόρισμα. Γιατί το στέλνουν σε εσάς και δεν στέλνουν το πόρισμα σε μένα? Το πόρισμα έχει βγει, αλλά θα ανακοινωθεί σε εσάς εντός των προσεχών ωρών ή ημερών. Και βγήκε πρώτα σε εσάς. Ναι. Ωστόσο όμως σας λέω ότι... Δεν μας έψαξαν. Ακούστε.
Δεν πρέπει να πάω να με καλέσουν για να αιτιολογήσω ένα μέρος από τα ποσά, όπως έγινε και με κάποιους άλλους που καλέσανε και πήγανε και είπανε, ξέρετε, βρήκατε στο λογαριασμό των τραπεζών αυτές τις καταθέσεις. Αυτό προέρχεται γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Εκείνο είναι αυτό, αυτό και αυτό. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Όχι, γιατί όταν υπάρχει ένας έλεγχος, οι εξηγήσεις δίνονται πριν βγει το πόρισμα. Μετά το πόρισμα ή το αποδέχεσαι, πηγαίνει στα δικαστήρια. Και κύριε Τριανταφυλόπουλε, εκεί... για να είμαι σαφέστερος, ίσως να μην σας έδωσα να καταλάβετε εσείς, ο έλεγχος θα αρχίσει, θα γίνει στη ΔΟΗ. Το στείλαν στη ΔΟΗ για έλεγχο. Δεν έγινε ο έλεγχος. Οι άνθρωποι αυτοί, τους ΔΟΕ, άνοιξαν τους λογαριασμούς. Πήραν τις δικές μου φορολογικές δηλώσεις και λένε ανοίξαμε τους λογαριασμούς των τραπεζών και έχουν κατατεθεί αυτά τα ποσά. Δεν ξέρουν όμως πόσα από τα ποσά αυτά έφυγαν ή έχουν αυτά που μπήκαν, όχι αυτά που βγήκαν. Πήραν λοιπόν, έκαναν σούμα τις καταθέσεις από το 2000, είχαμε δραχμές τότε, μέχρι το 2013, πήραν τις φορολογικές μου δηλώσεις και λένε υπάρχει δυσαναλογία. Αυτό είναι. Και πρέπει να κληθώ τώρα εγώ να πω αυτή η δυσαναλογία που υπάρχει θεραπεύεται. Αυτό το ποσό είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι εκείνο. Εκείνο είναι εκείνο. Μάλιστα. Δεν έγινε αυτό. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, κύριο Καπανάρο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καπανάρο, μπορείτε για να καταλάβουμε καλύτερα και εμείς και αυτοί που μας παρακολουθούν κωδικοποιημένα. Αν δεν σας έδωσα να καταλάβετε, πάει να πει ότι δεν είμαι εντάξει. Όχι. Δεν είμαι καλός στο να δείτε τον άλλο να καταλαβαίνει. Δεν είμαι αρνητικός προς εσάς. Απλά επειδή είναι σύνθετο πολύ, ναι. Εγώ αυτό το οποίο θα ζητούσα να μας κωδικοποιήσετε τι δεν έγινε που θα έπρεπε να γίνει. Γιατί είναι σημαντικά αυτά. Επαναλαμβάνω. Ανοίγει το λογαριασμό τον δικό σας. Ανοίγει το λογαριασμό τον δικό σας. Ανοίγουν το λογαριασμό τον δικό σας ή λογαριασμό σε όποιες τράπεζες είχατε. Βρίσκουν τα ποσά που έχουν κατατεθεί. Αυτά τα ποσά τα θεωρούν ότι είναι εισόδημα. Μέσα σε αυτά τα ποσά που θεωρούν εισόδημα. Υπάρχουν ποσά, πάρα πολλά, όλα σχεδόν, που δεν είναι εισόδημα. Είναι καταθέσεις, σας λέω, δύο μεγάλα ποσά, είναι από καταθέσεις, το ένα ιδιαίτερα, πούλησα τα σπίτια μου. Θα πάτε τα δικαιολογητικά και θα τελειώσει, κύριε Καπανάρο. Ορίστε. Θα πάτε τα δικαιολογητικά και θα τελειώσει. Συμφωνώ, αλλά πριν πάω τα δικαιολογητικά, πού το πρόβλημα, βγήκανε στα μανταλάκια. Δώσανε λοιπόν το ΣΔΟΕ, δώσανε αυτά που διαβάζετε. Πότε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος έχει 5,5 δις. Αυτό εδώ που έχω εγώ από ένα άλλο site. Εκατομμύρια, όχι δις. Άμα πάρει για 5,5 δις. Μα με τα δις θα είχαμε φύγει όλοι. Θα πέντε δις δραχμές εννοώ. Γιατί έχει ξεκινήσει από το 2000 είχαμε δραχμές. Και λέμε τώρα 5 εκατομμύρια δεν έχει γίνει ακόμα διασταύρωση. Πώς τη λένε τις κατάλληλες τέξεις. Διασταύρωση. Δεν έχει γίνει. Δηλαδή να πάω να αποδείξω ότι αυτά είναι δανεικά. Που είχα δώσει στον Τριανταφυλόπουλο και μου τα κατέβαλε. Είναι η πώληση του σπιτιού μου. Είναι οι συντάξεις της μάνας μου. Είναι αυτά τα ποσά που είναι από εκαθάριση λογαριασμών με ασφαλιστική εταιρεία. Πόσες φορές. Το καταλάβατε. Φοβάστε ότι δεν θα σας ζητηθεί αυτή η ανάλυση. Μα είχε, θα γίνει ο έλεγχος. Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μα δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά το θέμα μου είναι πώς είναι δυνατόν τώρα. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Σε σχέση με την ασυλία που έγινε για ένα θέμα το 2000 με το Δήμο Αλίμου, εχθές. Που γίνεται για όλους τους βουλευτές, να συμπέσει αυτό που είναι γνωστό στον Παπαχρήστο και στα Νέα, μέχρι προχτές το έγραφε, από την άνοιξη του 2013. Πώς συμβαίνει να ανοίγει τώρα. Και το λέω αυτό γιατί είναι καθαρά ένα πολιτικό παιχνίδι για αυτούς. Για μένα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα γεμπελικό, γεμπελικής φύσεως παιχνίδι, που συνέπεσε την Δευτέρα που μας πέρασε, έκανε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, για το 2% που έπαιρναν σύμφωνα με το σκεπτικό του Γερμανικού Δικαστηρίου που έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Με ονοματεπώνυμα που κατέθεσα αυτών των ανθρώπων που εισέπραταν για λογαριασμό των δύο κομμάτων. Ποιοι δηλαδή? Για το ΠΑΣΟΚ ήταν ο Κώστας Γείτονας και για τη Νέα Δημοκρατία ο Μακαρίτης ο Βαρθολομαίος. Τα λέει η γερμανική απόφαση που καταδίκασε τον Κωστοφοράκο. Και έκανα επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Αθανασίου. Έχει την απάντηση καταγεγραμμένη, μάλιστα με τα αναβολή. Την έχω εδώ και ένα μήνα. Αυτά όλα είναι γιατί ξεκίνησαν, λέω εγώ. Και δεν επιτρέπεται πλέον να σκεπτόμαστε έτσι και να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξεκίνησα γιατί εγώ ενόχλησα πραγματικά όταν ήμουν μέλος της Προκαταρτικής Επιτροπής. Ήρθε κάποιο ανώτατο στέλεχος εκεί του ΣΔΟΕ και δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε τίποτα για τη λίστα Λαγκάρτ. Λίστα Λαγκάρτ 3 χρόνια δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Ένα παράδειγμα θέλω να φέρω. Πώς είναι δυνατόν τώρα που με ρωτήσατε για τα
5 εκατομμύρια τα δικά μου που βγήκαν. 5 εκατομμύρια είναι γνωστό τη πάση ότι είναι στο λογαριασμό, στο όνομα του πατέρα και της μάνας, του Σταύρου Παπασταύρου, που είναι νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Τον ακολουθεί σε όλα τα ταξίδια. 5 εκατομμύρια σε ένα λογαριασμό μόνο, σε ένα λογαριασμό, στον πατέρα του και στη μάνα του. Ήρθε και δήλωσε ότι είναι χρήματα ενός πελάτη του που διαχειριζόταν. Εγώ θα πάω χαρτιά για να αποδείξω όποια απορία έχει ο ελεγκτής μου. Δεν ξέρω αν θα πάει τα ίδια χαρτιά ή αν τα έχει πάει ο κύριος Παπασταύρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ή θα κάνουμε κράτος δικαίου και θα ισχύει αυτό για άλλους που εγώ θέλω να είναι έτσι. Αυτό λέμε. Θέλω να ελέγχομαι, θέλω να είναι τυπικοί, αλλά να κρατάνε στοιχειωδώς τους τύπους. Αυτοί θέλουν τώρα να μου κάνουν ζημιά, πολιτική ζημιά, γιατί δεν μπορούν με άλλο τρόπο. Γνωρίζουν ότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ως νομικός σύμβουλος στο δημόσιο. Δεν υπήρξα νομικός σύμβουλος σε τράπεζα. Δεν έκανα ποτέ συμβάσεις. Δεν ήμουν νομικός σύμβουλος σε οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσιο, ιδιωτικό, ΜΚΟ. Ξέρω μόνο δικόγραφο. Μαχόμενη δικηγορία. Δηλαδή δεν έχω στοιχήσει στον ελληνικό λαό ένα ευρώ γιατί πήρα ένα μηνιάτικο από μια δημόσια υπηρεσία, επομένως, από τράπεζα ή ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, αντί να αμέμφεστε των υπαλλήλων που διέρευσαν τον όποιον το πόρισμα εναντίον σας, θα πρέπει, λόγω του ότι δώσατε μάχες τόσα χρόνια λέγοντας ότι πρέπει να ελέγχονται επίσης όρις όλοι και οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Αυτό που σας ενοχλεί λοιπόν είναι το έμεσο χτύπημα κάτω από τη ζώνη που γίνεται για άλλους λόγους, με πολιτικές σκοπιμότητες και όχι ο έλεγχος ο ίδιος για τα 5,5 εκατομμύρια. Εδώ έχουν βγάλει και πρόστιμα, έχουν βγάλει και ποινές, έχουν βγάλει και κακουργήματα, έχουν βγάλει πλημελήματα, έχουν βγάλει πολλά. Δεν διαβάζετε τι γίνεται. Ταξανίδη. Και εγώ σας λέω, δεν διασταύρωση. Να σας πω κάτι. Εσείς διατυπώστε μία ερώτηση. Σε πόσους υπουργούς και υφυπουργούς δικηγόρους που κάνουν το επάγγελμα μέχρι σήμερα, από το, εγώ σας λέω από το 2008 και μετά, που ήρθε και το ασυμβίβαστο, σε πόσους κάναν έλεγχο. Σε πόσους άνοιξαν λογαριασμούς. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είδατε, για κάντε μια ερώτηση αύριο. Να πείτε, όχι από το 2000, από την εποχή της δραχμής, διότι έχω κάνει 4-5 περαιώσεις μέχρι το 2008, που σημαίνει μέχρι το 2005 ο καθένας μπορεί να μην πάει τίποτα γιατί 13 χρόνια. Το λέει ο νόμος. Εγώ λέω από το 2000. Εγώ την τελευταία πενταετία, σε πόσους έχουν κάνει έλεγχο υπουργούς, υφυπουργούς, δικηγόρους που έχουν γραφεία. Παρακαλώ. Μια ερώτηση μου προς τον κύριο Καπερνάρο. Πάντα καλή την πίστη. Φαντάζομαι ότι έχετε φορολογήσει. Δεν απολογούμε. Προφανώς. Έτσι. Απαντάω στις ερωτήσεις. Είναι σημαντικό το ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος πάντα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, πόσο μάλλον σε δημόσια πρόσωπα, όταν προκύπτουν τέτοιου είδους ζητήματα, να μπορούν να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, χωρίς ποτέ να απολογούνται. Γι' αυτό τα ποσά, γι' αυτό το ποσό μάλλον. Έχετε, φαντάζομαι, λιγότερο ή περισσότερο φορολογηθεί στο παρελθόν. Α, και κάτι άλλο. Να ζητήσετε να βγάλουν 20 δικηγόρους, πού είμαι εγώ, σε ποια κατάταξη είμαι, από αυτούς που δηλώνουν τα εισοδήματά τους, να δούμε σε σχέση με άλλους δικηγόρους ποια είναι τα δηλωθέντα εισοδήματά μου. Ναι. Και ένα άλλο. Σας το δίνω δημοσίως, σας εξοδοτώ, αντί για μένα ως δημοσιογράφο, να πείτε, ακούστε να δείτε, τα δίνετε στον Παπαχρήστο. Ό,τι γίνεται στους ΔΟΕ όσον αφορά κάποια πρόσωπα, τα δίνεται στον Παπαχρήστο και τα παίρνει στα νέα. Δημοσιογράφος είμαι κι εγώ και σας ρωτώ, εκτός από αυτόν, ποιους δικηγόρους, υπουργούς, υφυπουργούς ελέγξατε την τελευταία πενταετία. Ονόματα. Θα σας πούνε απόρριτο, δεν θέλω να μου πείτε, ποιους ελέγξατε. Πρώτον. Και δεύτερον, σε ποια κατάταξη είμαι εγώ, τι αριθμό φέρω, όλους, μακάρι με μένα πρώτο, να βγάλει και τον άλλον τις δηλώσεις. Εγώ δεν μπορώ να τους στενοχωρήσω γιατί τα έδωσαν και σε μένα. Οπότε. Θα ήμουν αχάριστος να τους πω ότι τα δώσετε μόνο στον Παπαχρήστο. Εγώ λοιπόν, πάντως αυτή τη στιγμή δεν σας αντιμετωπίζω σε καμία περίπτωση ως κοινοβουλευτικό. Σας βλέπω ως συμπολίτη και ρωτάω το εξής. Εάν έχετε φορολογηθεί για μέρος του ποσού αυτού, για το σύνολο του ποσού αυτού τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα λάμψει αλήθεια, ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα. Πώς δεν έχω φορολογηθεί. Έχω ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Δεν είχα ποτέ καθυστερήσει σε τίποτα. Ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, δεν υπάρχει πιο τυπικός από μένα. Και σας λέω, προκαλώ, αν είναι άντρας αυτός που το έκανε και φοράει παντελόνια, γιατί κάποιος έλεγε έτσι, να βγάλει και να πει,
σε σχέση με αυτόν που έχει δηλώσει αυτά τα εισοδήματα, είναι και κάποιοι άλλοι δικηγόροι που έχουν δηλώσει αυτά. Εντάξει. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 2012 βγάλαμε την πρώτη λίστα εμείς, πριν προκύψουν οι λίστες με τα 36 πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονταν από το ΣΔΟΕ. Άλλοι μας απειλούσαν ότι θα μας μηνύσουν, άλλοι απειλούσαν ότι. Και είχα πάει τότε με τον Καμένο στο Στασινόπουλο. Και πήρα τότε τη βεβαίωση, ενώ δεν είχε διαψευστεί από το κεντρικό ΣΔΟΕ, από το Στασινόπουλο, πήρα τη βεβαίωση ότι ο Καμένος δεν είχε καμία σχέση με τη λίστα, διότι δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο στη λίστα. Κύριε Τζίμερα, κάποιο σχόλιο. Εγώ, αν ήμουν τηλεθεατής, θα σκεφτόμουν ότι 5 εκατομμύρια είναι αυτά που δεν έχουν δηλωθεί. Πόσα έχουν δηλωθεί. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια ερώτηση που άπτεται των προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα σκεφτόμουν. Μάλιστα. Ακούστε, δεν είναι, έχουν δηλωθεί τα 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια είναι αυτά που μπήκαν με οποιονδήποτε έχουν, τρόπο δηλαδή, να το ξεκαθαρίζω. Τα εισοδήματά σας, ας πούμε, από το 2000 μέχρι την ημέρα. Μέχρι το 2013. Πόσα ήταν τα δηλώματα που μπήκαν στους λογαριασμούς. Από το 2000 είναι ο έλεγχος ως το 2013. Αυτό θα σκεφτόμουν ως πολίτης, αλλά σας λέω είναι κάτι το οποίο ο κύριος Καπερνάρης δεν είναι υποχρεωμένος. Όχι, απαντάω τώρα, δεν σας το δώσα να καταλάβετε. Σας λέω ότι είναι ένα τραπεζικός λογαριασμός δικηγορικού γραφείου. Δεν είναι του δικηγόρου, δεν είναι προσωπικός. Όσα λεφτά μπήκαν στο δικηγορικό γραφείο από το 2000 έως το 2013. Εγώ θα έλεγα τα χρήματα του δικηγόρου. Δηλαδή, τι εισοδήματα δηλώσατε για 13 χρόνια. Είναι το ίδιο στις δηλώσεις μου. Αυτό λέμε, τι ποσά δηλώνετε. Τι ποσά ήταν. Που να δικαιολογούν. Ένα εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ ή ήταν 40.000 ευρώ. 300.000. Το χρόνο. 300 τόσες χιλιάδες, θυμάμαι ακριβώς. Τα έχω δώσει, είναι βέβαια. Συνολικά. Τελευταία, δηλαδή, πρέπει να είναι στο εκατομμύριο. Και σας λέω ότι εδώ. 300.000 τι σε 13 χρόνια. Όχι, βέβαια. Το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Στα 10 χρόνια θα ήταν 3 εκατομμύρια. Τα 5 πώς βρέθηκαν. Αυτό είναι το θέμα. Ήταν 8 σύνολο, ας πούμε, και πέρυσι ήταν 5. Μα όσες οι καταθέσεις ήταν ή βρήκαν καταθέσεις, άνοιξαν ο λογαριασμός όλων των τραπεζών. Να το ξαναπώ πάλι. Είναι οι καταθέσεις, τα χρήματα που μπήκαν. Δεν έχουν τα χρήματα που βγήκαν. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Γιατί από τους λογαριασμούς αυτούς βγήκαν χρήματα. Αυτά τα χρήματα που βγήκαν έγινε κατανοητό. Θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Δεν τα έχουν. Πόσα χρόνια είστε μαχόμενος δικηγόρος, γιατί φυσικά ο τηλεθεατής θα μπορούσε να μπερδευτεί λέγοντας ότι από το 2000 έως το 2013 βάλατε 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ήταν όλα σας τα έσοδα βάσει των δηλώσεων σας. Όμως δουλεύετε πολλά χρόνια. Δηλαδή υπήρχαν εισοδήματα και έσοδα από την εργασία σας σε ψηρά ετών. Πόσα χρόνια είστε μαχόμενος δικηγόρος? 34. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τον έλεγχο το συγκεκριμένο θα βρείτε στοιχεία να αποδείξετε ότι αυτά είναι χρήματα φορολογημένα. Επειδή εγώ δεν ήμουν γιος δικηγόρου, ούτε ήμουν γιος νομοτάρχη της χωροφυλακής. Τα πρώτα χρόνια ήταν, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, αγώνας για την επιβίωση. Αλλά αυτό που λέτε, κύριε Τζίμερε, είναι για να καταλάβετε, γιατί πιθανόν δεν καταλάβατε, είναι η αποζημίωση που πήρα για λογαριασμό σας, ως δικηγόρος σας, από την Inter American για το τροχαίο και ήταν 50 εκατομμύρια. Τα πήρα, μπήκαν στο λογαριασμό μου, γιατί αφού τα εισέπραξα εγώ και εσείς είσαι στη Λάρισα ή στο Βόλο, έπρεπε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες να τα πάρω, να τα βάλω στο λογαριασμό σου. Επαρκής. Γι' αυτό λέω ότι δεν μου δόθηκε ευκαιρία να τα αποδείξω και το κρεμάσατε στο μανταλάκι. Επαρκής οι εξηγήσεις. Να ρωτήσω, όταν διαρρέει ένα τέτοιο θέμα προσωπικών δεδομένων ή όπως. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα για τα πολιτικά πρόσωπα τέτοιου είδους. Έχω κάνει μηνυτήρια αναφορά στον Παπαχρήστο. Αλλά δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Μισό λεφτό. Πώς δεν υπάρχουν? Για τα πολιτικά πρόσωπα. Μπορούν να διαρρεύσουν πριν να ολοκληρωθεί η έρευνα. Πριν κληθεί δηλαδή. Όχι βέβαια. Όχι, αλλά εάν έχει βγει πόρισμα, ναι, μπορεί να διαρρεύσει. Γιατί υπάρχει πόρισμα εδώ. Όταν λέμε να διαρρεύσει, αυτό είναι νόμιμο ή είναι παράνομο? Και αυτό συμβαίνει από την ύπαρξη. Είναι παράνομο, διότι ακόμα και αν. Από την ανακάλυψη φωτιάς. Δηλαδή, είναι παράνομο, αλλά ψάχνουν, βρίσκουν, ακούν, μαθαίνουν. Εντάξει. Αρκεί κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η πληροφορία που έχει να είναι σωστή. Αν το ονομάζουν πόρισμα, δεν είναι πόρισμα. Γιατί εντοπίζουν αυτοί, έχουν τα στοιχεία.
Δεν θέλω να κουράσω με τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι καταληπτός. Τα έστειλα στη ΔΟΗ τελεία, για να αρχίσω με έλεγχο. Τελεία, τελεία και παύλα. Έτσι. Έτσι. Πόρισμα δεν έχω πάρει. Θα έρθει το πόρισμα προφανώς σε 2-3 μέρες και θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το πόρισμα το ξέρω τι είναι. Λένε ότι βρήκαμε στο λογαριασμό σου αυτά τα ποσά. Έχεις δηλώσει αυτά. Είναι η δυσαναλογία. Και λες μέσα σε αυτά των τραπεζών είναι αυτά και αυτά. Μην κάνω άσκοπες σε παράδειγμα. Εάν λοιπόν εάν ξέρετε το πόρισμα και το γνωρίζετε ότι υπάρχει και έχει βγει, τότε απλώς θα καταλογίσουν το ποσό. Δεν ξέρω πόρισμα. Πόρισμα προφανώς θα λένε αυτό, διότι δεν έγινε διασταύρωση. Κατάλαβα. Έγινε. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως εκεί, να χαιρετήσω τους συνάδελφους από την ΕΡΤ. Η Αγλαία Κυρίτση είναι. Να την δούμε. Εικόνα, μάλιστα. Έλα. Σωτήρη, σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους προσκεκλισμένους σας. Καλησπέρα, Αγλαία. Είναι δίπλα μου η Αγλαία Κυρίτση, η οποία παρουσίασε πριν από λίγο το πρωτότυπο εξωτερικό πολίτες στον αγώνα των εργαζομένων, υπό τα βλέμματα βεβαίως ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Αγλαία. Σωτήρη, μισό λεπτό, Αγλαία. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στους προσκεκλημένους. Μισό λεπτό υπομονή. Ακούμε για να... λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα, να πάω σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε και την Αγλαία και τους υπόλοιπους εκεί, γιατί οπωσδήποτε είναι το θέμα της ημέρας αυτό. Αγλαία Κυρίτση λοιπόν και ο Παναγιώτης Χαλφαγιάννης από το Ραδιομέγαρο, από τον εξωτερικό χώρο δηλαδή του Μεγάρου, διότι στο Ραδιομέγαρο πλέον βρίσκονται τα ΜΑΤ. Εδώ είναι ο Μάκης και σας ακούει και τους δύο. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Είπε και ο Σωτήρης Μάκη ότι... Είναι παγκόσμια πρωτιά να βγαίνει έτσι ένα δελτίο ειδήσεων. Μα παγκόσμια πρωτιά δεν ήταν και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο η ΕΡΤ. Μέσα σε μισή ώρα να μάθουν 3.650 εργαζόμενοι ότι βρίσκονται στο δρόμο. Είναι όχι μόνο παγκόσμια πρωτιά. Είπαμε να πρωτοτυπήσουμε κι εμείς. Ναι, πρωτοτυπήσατε όντως και πρωτοτύπησε και η κυβέρνηση με τον τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε να κλείσει αυτό το Μέγαρο, το οποίο βεβαίως, για να πω την άποψή μου δημόσια, στο οποίο έπρεπε να γίνουν καθαρίσεις εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα κομματόσκυλα που μπαινόβγαιναν, εκτός από τους πραγματικούς εργαζόμενους που ήταν την εκεί. Την ίδια άποψη είχαν και οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε, διακόπτω Μάκη, και είχαμε βγει και το είχαμε καταγγείλει. Βεβαίως. Και ένα από τα αιτήματα των κινητοποιήσεών μας, των απεριακών κινητοποιήσεων που κάναμε 2 χρόνια τώρα, πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ ουσιαστικά, ήταν και αυτό, ότι πραγματικά πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αισθάνομαι πρέπει την ανάγκη... να γίνει το ξεκαθάρισμα αυτό στην ΕΡΤ. Αισθάνομαι την ανάγκη να το καταγγείλω δημόσια αυτό και να το πω από αυτό το βήμα που έχω, ότι θύματα όλων αυτών των κομματόσκυλων ήταν πάντοτε οι εργαζόμενοι, οι πραγματικοί εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Εσείς δηλαδή. Ήσασταν και τότε θύματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Είσαστε και σήμερα θύματα που μείνατε χωρίς εργασία και σας πέταξαν κυριολεκτικά στο δρόμο. Αυτό οφείλω να το πω, να το ξεκαθαρίσω, γιατί ο κόσμος τα βάζει όλα σε ένα σακί και βεβαίως εκεί υπάρχει σύγχυση και σας αδικούν απόλυτα. Υπήρχαν οι πραγματικοί εργαζόμενοι που έδωσαν το αίμα τους όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει ΕΡΤ, για να μπορεί με αξιοπρέπεια να καλύπτει μεγάλα γεγονότα από Ολυμπιάδα μέχρι Champions League και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, εκλογικές αναμετρήσεις, τα πάντα, προεκλογικές περιόδους, και υπήρχαν και τα κομματόσκυλα που διορίζονταν εκεί μέσα, και τα κομματόσκυλα συνίστανται όχι μόνο σε διοικητικό προσωπικό, συμβούλους και τους άλλους άρπαγες, αλλά και σε μια μεγάλη μερίδα δημοσιογράφων. Θα μου επιτρέψεις, Μάκη, να συμπληρώσω ότι στο πέταγμα αυτό του δρόμου, στο δρόμο μάλλον, των δεκάδων, των εκατοντάδων δημοσιογράφων και τεχνικών και διοικητικών της ΕΡΤ, προστέθηκε και η ρετσινιά του διεφθαρμένου.
νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Διεφθαρμένη σε τι? Σε ανθρώπους που εμείς δεν προσλαμβάναμε, που εμείς δεν είχαμε λόγο στο πρόγραμμα, που εμείς δεν είχαμε λόγο στο ποιος τελικά έπαιρνε μέρος σε όλη αυτή την ιστορία που μας εξέθεται. Το μόνο πράγμα που μας είχε μείνει ήταν η απεργιακή κινητοποίηση για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει αυτό που πραγματικά απαιτούσαμε. Τη διάβγεια. Τη διάβγεια που τόσο πολύ θέλανε και χρησιμοποιούσανε τόσο καιρό. Ως χάριν της διάβγειας και της αξιοπρεπούς στάσης σας όλο αυτό το διάστημα... Μπορέσαμε και μάθαμε κάποια πράγματα, Μάκη. Όχι, σας έχω και ένα δώρο σήμερα, γιατί είναι πολύ πικρό να το αποκαλύπτει σήμερα αυτό το έγγραφο εδώ. Είναι το καθαριστικό κορυφαίου στελέχου της κυβέρνησης, το οποίο προερχόμενο και από μία... έχοντας και έναν γάμο από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες στην Ελλάδα, πληρώνει φόρο, θα πληρώσει φόρο φέτος 10.571 ευρώ. Μέσω αυτού ανακαλύψαμε ότι οι 300 της Βουλής, και οι 300 όμως, και πρέπει να το πω, γιατί ο φόρος που θα πληρώσει είναι πραγματικός φόρος, αυτόν έπρεπε να πληρώσει, έχουν μία φοροαπαλλαγή από τα εισοδήματά τους, από την βουλευτική τους, υπουργική τους αποζημίωση, της τάξης του 70% Αγλαία. Δηλαδή, οποιοσδήποτε άλλος πολίτης θα πλήρωνε 26 με 27.000 και ο κύριος αυτός, ορίστε, 30.000 και ο κύριος αυτός πληρώνει 10.500 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικότητα όμως την οποία δυστυχώς τη βιώνει η Μάκη μου η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ναι, την πληρώνει και πρέπει να πω ότι εσείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που πεταχτήκατε έξω με τον συγκεκριμένο τρόπο έχετε την αγάπη και την συμπαράσταση ενός λαού γιατί γνωρίζουν ότι σας χρησιμοποιούν ως πιλωτικό πρόγραμμα για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο λόγος που σας συμπαρίσταται ο κόσμος που είναι δίπλα σας. Γιατί βεβαίως ο κόσμος θυμάσαι ότι από την εποχή της Μελίνας έλεγε «Μην πληρώνετε την ΕΡΤ». Θυμάστε γιατί το έλεγε αυτό η Μελίνα Μερκούρη. Το έλεγε γιατί στην ΕΡΤ βόλευαν όλους τους συμμέτερους οι εκάστοτε κυβερνώντες. Και νομίζω ότι πραγματικά ο κόσμος, Μάκη, κατάλαβε πλέον για το χαράτσι των 4 ευρώ που πραγματικά τόσο πολύ μπήκαμε στο στόχαστρο όλοι μας. Άρθα. 4 ευρώ ήταν το χαράτσι για το ανταποδοτικό τέλος. Το για ένα μήνα ο κύριος Κεδίκογλου και το επανέφερε. Θα ήθελα... το ανταποδοτικό τέλος και το επανέφερε ως χαράτσι. Το χαράτσι. Εδώ είναι οι συνάδελφοί σας από έτσι. Την ΕΡΤ και θέλω λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Καλφαγιάννη τι έχει να πει. Και αφού μας δώσεις πρώτα μερικά στοιχεία για το πώς πρόκειται ή να μας το πει ο Παναγιώτης αυτό, τι πρόκειται να κάνετε από εδώ και πέρα και τι θα ακολουθήσει. Να συνεννοηθούν τώρα η σύνδεση εκεί πέρα της Κολέβη. Ας πάρει το ακουστικό ο κύριος Καλφαγιάννης. Κύριε Καλφαγιάννη, το ερώτημα είναι τι πρόκειται να κάνετε από εδώ και πέρα και τι θα ακολουθήσει. Αφού θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον εαυτό της, πράττοντας αντιδημοκρατικά, αντισυνταγματικά για άλλη μια φορά. Θεωρεί ότι επειδή αυτή γονατίζει στον κατακτητή, θα γονατίσει και ο ελληνικός λαός με τα σκληρά μέτρα που παίρνει. Και εμείς από τις 11 Ιουνίου είχαμε πει ότι εδώ είναι το σημείο αναφοράς για τους κοινωνικούς αγώνες απέναντι στις κυβερνήσεις των μνημονίων, απέναντι στις ανάλογες κυβερνήσεις που φτωχοποιούν τον λαό και καθλιώνουν. Ο αγώνας συνεχίζεται, για μας δεν υπάρχει. Οι φαύλοι της κυβέρνησης και οι άνθρωποι των διαπλεκομένων θα τελειώσουν, γιατί ο χρόνος όλων των πολιτικών κάποτε τελειώνει. Δεν αγοράζουν χρόνο. Ο χρόνος τους τελείωσε. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την ΕΡΤ. Εδώ θα πούμε περισσότερα εμείς σήμερα. Αυτά μόνο. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, Μάκη. Φοβάμαι ότι... Δεν θα πούμε για την ανάλγητη κυβέρνηση. Άκουγα νωρίτερα ότι δεν είχε φωνή. Όλη μέρα, όπως γνωρίζετε, το Ζούγκλα GR και τηλεόραση Ζούγκλας σας μεταδίδει ζωντανά.
μεταδίδει τα πάντα από τα εξημερώματα και, όταν έγινε η έφοδος. Και σε ευχαριστούμε. Καθόλου, δεν χρωστάτε τίποτα, δεν ευχαριστείτε, είναι υποχρέωσή μας. Όμως, άκουγα ότι είχες χάσει τη φωνή σου κάποια. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που είσαι αλληλέγγυος πραγματικά. Έτσι θα είμαστε πάντα. Γιατί αλλά άλλο αλληλέγγυος, άλλο να μας φημώνεις και εσύ όμως. Βεβαίως, είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για αυτόν τον αγώνα σας. Εμείς τουλάχιστον είμαστε διατεθειμένοι να σπαράσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, ούτως ώστε να μείνει αναμένο αυτή η λαμπάδα που λέγεται ΕΡΤ, γιατί τους καίει, τους πονάει και τους ενοχλεί, αλλά δεν τους ενοχλεί. Τα ακούστε. Τα πάντα θα μείνει αναμένη και η φλόγα της θα ζεστάνει τις καρδίες και τις ψυχές των Ελλήνων όταν φύγει αυτή η κυβέρνηση των φαύλων. Η κυβέρνηση που έχει φτωχοποιήσει το λαό και θέλει να δώσει την Ελλάδα οικόπεδο βορρά στα χέρια της Τρόικας και της Μέρκελ. Κύριε Καλφαγιάννη, θέλω να σας πω. Ρωτήστε να ξέρουμε. Γιατί, θέλω να σας πω δημόσια. Λέγεται το εγκόμιο ένα στο άλλο. Το ακούσα. Εάν ήμουν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα είχα κλείσει την ΕΡΤ εδώ και 10 χρόνια. Ποιος πλέγει το εγκόμιο. Ποιο που εγκόμιο μου πλέξατε. Ακούστε λίγο. Άλλο ρώτησε. Είπα ένα λεπτό, κύριε Καλφαγιάννη. Εμείς καταγγέλαμε, κύριε, τους φαύλους, τους ρουσφετολόγους, τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που κατασπατάλησαν το χρήμα και τη δημόσια περιουσία. Ο κύριος... Το τηλέφωνο το πληρώνουμε εμείς, κύριε Τζίμερε. Ένα λεπτό. Ο κύριος πληρώνει. Εμείς το πληρώνουμε, κύριε Τζίμερε. Ο ελληνικός λαός όμως πληρώνει και τα δικά σου. Τη ΔΕΗ, το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο Παναγιώτη, πες τον κύριο Τζίμερο ποιος το πληρώνει και πόσο κοστίζει. Από τη ΔΕΗ της ΕΡΤ, ποιος πληρώνει 4 μήνες τώρα. Από την πρώτη μέρα μας έχουν κόψει τα τηλέφωνα, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, τα φαξ, τα πάντα όλα. Ρεύμα πώς έχει. Τι λέει ο κύριος, είναι ανιστόρητη. Εκτός αν είναι ρωτάω, ψεύτες, κύριε, συγγνώμη. Το κατεπάγγελμα, όπως ρωτάω, είναι, ρεύμα, από πού παίρνω. Από τη ΔΕΗ, κύριε Τζίμερε. Το λογαριασμό ποιος το πληρώνει. Το κράτος, κύριε Τζίμερε, για να κρατιέται το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι πολύτιμο να κρατιέται σε φυσική κατάσταση τέτοια, για να συντηρούνται τα μηχανήματα. Άρα, κάνετε, δεν πληρώνει το κράτος τη ΔΕΗ για να διατηρούνται οι ιερές αγελάδες χοντέ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάντε μου τη χάρη λίγο και οι δύο. Πάμε στον κύριο Καλφαγιάννη. Λοιπόν, Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Σε αφήνω, ρε Μάκη. Θέλω να με ακούσει προσεκτικά. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα τον κάθε Τζίμερο. Ποιο είναι ο Τζίμερο. Πρέπει να τον ξέρει και η μάνα του. Είναι πρόεδρο κόμματο, δεν έχει σημασία. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Δεν με ήξερε. Κάποιο πληρώνει τη ΔΕΗ. Ποιο την πληρώνει. Όματο είναι. Κατά. Την πληρώνει ο αντίπαλό σα. Δεν γίνονται έτσι οι επαναστάσει. Οι επαναστάσει γίνονται με άλλα λεφτά. Ο Έλληνα πολίτη, κύριε, και δεν είναι αντίπαλό μα. Κάντε μου τη χάρη λίγο. Δεν ξέρετε. Λοιπόν, είστε άνθρωποι τη τηλεόραση. Ο Έλληνα πολίτη, κάντε δημοψήφισμα. Εσεί δεν το ξέρετε. Κάντε δημοψήφισμα, κύριε. Λοιπόν, πέστε στον κύριο Σαμαρά, τον φιλαράκο σα, να χάρει δημοψήφισμα. Κύριε Καλφαγιάννη, αν έχει Παναγιώτη, και αν έχει κάτι διά, όπως λέμε εμείς εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παναγιώτη, άκουσε με, κύριε Τζίμερε, κάντε μου λίγο. Θα σου δώσω εγώ το λόγο τώρα, θα το κάνετε, θα το πείτε αυτό. Τώρα για επανάσταση. Λοιπόν, Παναγιώτη, άκουσε με. Γιατί για επανάσταση. Θέλω να ξέρει ο κόσμο. Εσύ είναι ο φιλελεύθερο για να μιλάτε για μια επανάσταση. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, φίλοι, καλοί μου άνθρωποι, ακούστε λίγο. Ξέρετε τι είναι ζωντανή σύνδεση με την καθυστέρηση του χρόνου. Βοηθήστε λοιπόν και τον Παναγιώτη να μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε και εσείς να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε μαζί του. Λέω λοιπόν, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, ξέρετε, δεν ακούω καλά. Λέω λοιπόν ότι αν ήμουν πρωθυπουργός και είχα αυτή τη δύναμη, θα την είχα κλείσει πριν από 10 χρόνια, θα ζητούσα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τις αθλειότητες που έγιναν εκεί μέσα, θα επανέφερα τους πραγματικούς εργαζόμενους στην ΕΡΤ, αυτούς δηλαδή που δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια, τους πραγματικούς, αυτούς που μάρτωσαν και πόνεσαν, θα διώχνα τα κομματόσκυλα και θα ζητούσα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Δεν θα έδιωχνα τους εργαζόμενους βάζοντας λουκέτο για να κάνω την ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση. Δεν πειράξει κανένα στην ΕΡΤ ότι πρέπει να φτιάξει 7 κανάλια δορυφορικά για να εξάγουμε προϊόντα, ότι θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης και ότι πρέπει κανένας εργαζόμενος ούτε καν σε. Κόλληση. Τι ναι. Τους γίνεται, Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είναι η 8η νόσος στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, κύριε Τζίμερε, ακούσατε ότι το ρεύμα... Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Η Αγλαία θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, κάποιος άλλος, αν θέλει να πει οτιδήποτε. Όχι, όχι, έβγε γιατί είχε καλεσμένους. Έγινε. Να είστε καλά. Συνεχίζεται, επομένως, εκεί πέρα το...
Αυτό το τραπέζι. Σιγά μην το βάζαμε κάτω. Ωραία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση του Σαμαρά που φοβάται και τρέμει τη Μέρκελ να φοβήσει εμάς. Άλλους μπορεί, ωραία, όχι εμάς. Από αύριο σας λέω ότι η διαδικτυακή μας τηλεόραση θα είναι στη διάθεσή σας με τις εγκαταστάσεις, τα στούντιο, τα πάντα, ούτως ώστε να μην είστε στο, μην βρίσκεστε στον δρόμο. Θα το εκμεταλλευτούμε, Μάκη, και είναι δέσμευσή σου και δέσμευσή μας. Είναι δημόσια δέσμευση. Εμείς είμαστε προστάρδες στον αγώνα και θα συνεχίσουμε. Μα είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω. Δεν είμαστε πάνω, ούτε πολιτικοί να κάνουμε κολοτούπες όπως κάποιοι της Δημάρ, ούτε κάτι άλλο. Και οι δύο τηλεοπτικές μου εκπομπές θα είναι δικές σας για μεγάλο διάστημα, γιατί αξίζει να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων που πόνεσαν, Μάκη, για την ενημέρωση. Εμείς, δεν ξέρω αν ακούει και κύριος. Και δεν πουλήσαμε. Ακούει. Γι' αυτή μαχόμαστε. Κύριε Παναγιώτη, όχι να ακούσεις, γιατί εμείς για σας όχι μόνο κινδυνεύσαμε να διαλυθούμε, ακόμα πληρώνουμε το τίμημα. Και δεν μπορείτε να λέτε έτσι για τη Δημάρ, γιατί εμείς ήμασταν εκείνοι που φύγαμε. Δεν είπα για τη Δημάρ τίποτα. Είπα για Δημάρ, είπατε. Όταν η κολοτούμπα έχει γίνει εθνικό. Η κολοτούμπα δεν έκανε καμία κολοτούμπα. Σας στηρίξαμε από την αρχή. Σας στηρίξαμε από την αρχή. Πολιτικούς είπα. Ακούτε, σας στηρίξαμε από την αρχή και έπρεπε αυτό να το τιμήσετε. Μάλιστα. Και είμαστε και στην τηλεόραση συνέχεια μαζί σας. Μας στηρίξατε από την αρχή για να μας πουλήσετε στο τέλος. Πότε σας πουλήσαμε. Μας στηρίξατε στην αρχή για να μας πουλήσετε στο τέλος. Πότε σας πουλήσαμε. Για να ακούσω. Τώρα θα μας πουλήσατε. Πότε. Δεν είπατε ότι υπάρχει δουτού στον νόμο. Ποιος νόμος έχει. Αγαπητέ μου, περιμέναμε μέχρι να ψηφιστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κάνετε λάθος. Περιμέναμε μέχρι να ψηφιστεί η πράξη του προηγούμενου. Και επομένως είναι παράνομη του του. Ωραία, εμείς τι λέμε. Εσείς την κυρία, τι μου λέτε, τι ωραία. Μην κρύβεστε πίσω, από τερτύπια πολιτικά, κύριε Παναγιώτη. Εγώ να κρυβώ. Εντάξει, σας στηρίξαμε τόσο καιρό και αυτό είναι το ευχαριστώ σας. Γι' αυτό τα λέω μπροστά σας. Αυτό είναι το ευχαριστώ σας για τόσο καιρό. Η υποχρέωσή σας είναι να στηρίζετε τους θεσμούς. Άκουσε και λίγο, μην μιλάς πολύ συνέχεια. Να μ' ακούτε και εμένα. Η υποχρέωσή σου είναι να στηρίζεις τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Μια φορά έδωσε μια λίστα κάπου. Είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Σας στηρίξαμε τόσο καιρό, κινδυνεύουμε να διαλυθούμε σαν κόμμα. Εγώ και μας λέτε ότι σας πουλήσαμε εμείς. Ποιο άλλο κόμμα σας στήριξε τόσο πολύ. Τη δημοκρατία στήριξε. Ποιο άλλο κόμμα σας στήριξε τόσο πολύ. Τη δημοκρατία στήριξε. Τη δημοκρατία τη στήριξα, φυσικά. Τους θεσμούς στήριξες. Φυσικά. Μη ζητάτε ανταλλάγματα, κύριε πολιτικέ. Μη ζητάτε ανταλλάγματα. Τους θεσμούς στηρίξατε και τη δημοκρατία. Είναι ντροπή να το επικαλείστε. Από τους μόνους που φόρμαν στο κανάλι και έκανα εκπομπές με την κυρία Κυρίση. Σήμερα δεν με πουλάς. Τρεις φορές έχω έρθει. Σήμερα δεν με πουλάς. Μα φυσικά σας στήριξα. Δεν μπορεί να λέει. Τι σας στήριξαμε με τώρα σας γάζουμε. Είπα για κάποιους. Αν δεν το τραβήσεσαι με γεια σου με χαρά σου. Είπα για κάποιους. Ευχαριστήσουμε που αναγνωρίσατε ρουτού. Όχι, αλλά δεν μπορεί να με επιτύχετε. Ωραία, το είπατε. Φτάνει, αρκείος εδώ. Παναγιώτη Καλφαγιάννη, καλό σου βράδυ. Θα καθορίσει την πολιτική δηλαδή. Καλή δύναμη. Αυτό το πράγμα. Είναι εδώ οι συναδελφοί του όλοι. Γιατί δεν χρειάζεται να μιλάμε με τον κύριο Καλφαγιάννη. Λοιπόν, πριν πάμε στην κουβέντα και στο θέμα, θέλω να σας πω ότι με λύπη μου σήμερα ανακάλυψα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι οι βουλευτές, υπουργοί, 300 της Βουλής, έχουν μια έκπτωση τάξης του 70%. Φορολογείται δηλαδή το 30% των χρημάτων που παίρνουν από το Κοινοβούλιο. Πέραν το ότι το θεωρώ απαράδεκτο, εδώ έχουμε ενδεικτικά, δεν ξέρω αν έχουμε σε κάρτα. Έχουμε τη δήλωση σε κάρτα. Εάν έχουμε τη δήλωση, λέω, ρωτάω το κοντρόλ επάνω, τη φορολογική δήλωση να τη δείξω εγώ ή την έχουμε. Από το Zoogla.gr λοιπόν το παίρνουμε, αλλά είναι ήδη αναρτημένο, 70% λιγότερος φόρος για τους βουλευτές. Και θα πάμε στη δήλωση μέσα. Η δήλωση είναι του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Βενιζέλου. Ενδεικτικά την πήραμε. Ενδεικτικά παρουσιάζω αυτή τη δήλωση, ο οποίος κύριος Βενιζέλος, μαζί με όλα του τα εισοδήματα, θα δείτε, ας πάω κοντά στην κάμερα, γιατί χρειάζεται και αυτό, για να πιστείτε. Έχει αυτό εδώ το ποσό, το οποίο είναι της τάξης ποσών πληρωμής για τη νέα φορολογική δήλωση για το 2013, 10.571,20
1,54 και έχει και μια έκπτωση του τάξεως των 158 ευρώ, δηλαδή 10.412 εδώ κάτω, θα δείτε, είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Ο κύριος Βενιζέλος το πόθεν έσχεσε, γιατί αυτά δεν είναι ούτε κρυφά ούτε προσωπικά δεδομένα, δηλώνει συνολικά εισοδήματα 101.903 ευρώ, η σύζυγός του δηλώνει 60.049 και 80 ευρώ. Τα ακίνητα που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ένα πάρκινγκ και δύο οικόπεδα επίσης στη Θεσσαλονίκη, ένα αγροτεμάχιο στη Χαλκιδική, ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη, τρία πάρκινγκ στην Αθήνα. Η σύζυγος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία της γραφεία, καταστήματα και αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Όλα μαζί είναι 27 ακίνητα. Πλούσιο είναι και το χαρτοφυλάκι όμως. Διαθέτουν 1.172 μετοχές Eurobank. Αγόρασαν μέσα στο 10 3.571 μετοχές της Eurobank, καθώς και 5.783 αμοιβαία της HSBC, αξίας 65.000 ευρώ. Ακόμα διαθέτουν 9.772 αμοιβαία της Win Win Eurobank και 1.499,325 της Win Εξωτερικού, 28.037,383 αμοιβαία στην Blend Eurobank και 2.998 στην Eurobank Weather. Το χαρτοφυλάκιο της οικογένειας Βενιζέλου εμπλουτίστηκε περαιτέρω το 10 με bonds εξωτερικού δημοσίου αξίας 99.581 ευρώ, 27 λογαριασμούς σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας. Διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη σύζυγό του. Από τους λογαριασμούς αυτούς, τρεις λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC ανοίχθηκαν μέσα στο 10. Ο πρώτος φαίνεται να έχει 1.082.000 ευρώ, ο δεύτερος 45.000 ευρώ και ο τρίτος 43.894 λίρες Αγγλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις αυτοί λογαριασμοί ανοίχθηκαν για τις ανάγκες σπουδών παιδιών του στο εξωτερικό. Το ζεύγος Βενιζέλου διαθέτει και δύο οχήματα, 1.100 και 1.200 κυβικών. Και ρωτώ εγώ εσάς, να αρχίσω με τους Σιριζέους τώρα, γιατί τα έχω πάρει στο κεφάλι. Εσείς δέχεστε την ώρα που ματώνει ο ελληνικός λαός να παίρνετε μια βουλευτική αποζημίωση και να φορολογήσετε μόνο για το 30% που έπρεπε να φορολογήσετε? Εάν ο ελληνικός λαός φορολογείται με 40% και 50%, εσείς έπρεπε να φορολογήσετε με 70%. Γνωρίζετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλά, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι οι αποφάσεις που έχουμε για τις βουλευτικές αποζημιώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα 2/3 να δίνονται ή στο κόμμα. Τι με ενδιαφέρει εμένα για το Επιτροπή. Όχι, καθίστε, δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Μην μπούμε σε τέτοιο παιχνίδι. Όχι, δεν είμαστε. Δεν έχουμε την πλειοψηφία να καθορίσουμε το μισθό. Αυτό πείτε μου, μην μιλάτε για το κόμμα. Ακούστε, δηλαδή, άμα πάνε στο κόμμα. Στη λογική Τζίμερου, ποιος πληρώνει τη ΔΕΗ για τα αρχεία τη ΕΡΤ. Στη λογική Τζίμερου έχετε δίκιο. Εγώ στην αριστερά έχω γνωρίσει τους παρευρισκόμενους βουλευτές όπως ο Γιάννης ο Θεονάς, ο Μανώλης ο Γλέζος και μπορώ να κατεβάσω άλλα 10 ονόματα. Ο Γιάννης ο Μπανιάς, ο Αείμνηστος κτλ. Οι οποίοι δεν είχαν πάρει στην πραγματικότητα ποτέ τη βουλευτική τους αποζημίωση. Το παιχνίδι το οποίο λέει όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Το παιχνίδι. Ακούστε, ακούστε. Α, θα πέσουμε στη λογική Τζίμερου. Το παιχνίδι που λέει. Όχι, Τζίμερου. Μα γιατί δεν θέλετε. Ποιο πληρώνει το ρεύμα στην ΕΡΤ? Αν είναι δυνατόν. Ποιο πληρώνει το ρεύμα για τα αρχεία τη ελληνική. Ένα λεπτό. Είναι λογική να μην υπάρχουν πάντα κάποιε. Όχι, πάντα κάποιε. Οι Γερμανοί δεν θέλουν να έχουμε εθνικά δίκτυα. Οι Γερμανοί και δεν ξέρω ποιο άλλο. Εγώ σα λέω πάλι. Με αυτό το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης, σας ανέφερα σαν υπόδειγμα, όχι στον προϋπολογισμό, όχι στον προϋπολογισμό, γιατί η αριστερά αντιπαλεύει κόμματα τα οποία τα πληρώνει η Siemens, είπε προηγουμένως ο κύριος Καπερνάρος για το 2%, κόμματα τα οποία τα πληρώνουν οι λίστες Lagard, και για να μπορέσει να επιβιώσει και από τους βουλευτές της παίρνει χρήματα. Χρήματα τα οποία πηγαίνουν για αγώνες ιδεολογικούς, κοινωνικούς. Γιατί, ακούστε με λίγο τώρα. Είναι δυνατόν να μιλάτε μόνο δυνατόν σας? Το δημοσιογράφο, αν το συμπεριφέρεστε ως αντιπολίτευση έτσι, όταν γίνεται κυβέρνηση, τον καταργήστε. Επιτρέπετε να ρωτήσει. Να απαντήστε. Εγώ σας είπα, να απαντήσετε σε αυτό που ρωτάει. Όχι σε αυτά που θέλετε εσείς. Από το 1974 και όχι μόνο σήμερα. Από το 1974 και όχι μόνο σήμερα. Όχι μόνο σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό μέρος της αποζημίωσης
δεν το βλέπουν. Και σας έφερα παραδείγματα και για τη σύνταξη. Αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Μα αφού δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας αρέσει να σου το πω. Να βγάλετε λάδι. Όχι. Να βγάλετε λάδι. Όχι. Η πλειοψηφία όχι. Την κοινοβουλευτική. Όχι. Τη άλλο σας λέω. Εξομοιώνετε δηλαδή τους θήτες με τα βήματα. Αυτό κάνετε. Άλλο σας ρωτάω. Όχι, δεν μπορείτε γιατί πρέπει να μπορεί. Είναι άχαρη αυτή η κουβέντα. Είναι άχαρη. Καθόλου άχαρη δεν είναι. Ακούστε κάτι. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει 40 και 50 και εσείς να πληρώνετε. Να φορολογήσετε για το 30. Δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση και πλειοψηφία. Δεν καθορίζουμε εμείς τους μισθούς. Οι δικοί μας οι βουλευτές δεν τα βάζουν στην τσέπη. Δεν μας ενδιαφέρει. Τα δίνουν για τον ίδιο τον λαό. Πάνε στο κόμμα σας. Δεν πάνε στο κόμμα σας. Όχι, κύριε. Απαράδεκτο αυτό που λέτε. Έτσι θα κυβερνήσετε. Αυτή είναι η λογική σας. Όχι, κύριε Πλατανόπουλε. Πάνε σε. Να παίρνουμε τα λεφτά του κόσμου να βάζουμε στην τσέπη μας. Πάνε για την ανάπτυξη του δικού μας, ναι. Και είναι ιερή υπόθεση. Είναι. Όχι, όχι. Στην τσέπη στο δικό σας κόμμα πάνε. Που είστε ακραίος νεοφιλελεύθερος. Που είστε ακραίος. Έχει όμως κόμμα ακραίο νεοφιλελεύθερο. Αντίστοιχο του κύριου Σόιμπλε. Να σας πω κάτι. Εάν μας βάλετε στη λογική του κύριου Σόιμπλε ότι υπάρχουν μόνο τσέπες και δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογίες, ούτε πολιτικές. Σας είπα, τότε με συγχωρείτε. Εγώ σας είπα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας είπα. Δεν ακούτε αυτά που σας ρωτάω. Γιατί μην με πηγαίνετε στη λογική τσίμερου. Ωραία. Εγώ λοιπόν σας ο οποίος τα ισοπεδώνει όλα και λέει ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Καλά, με τον Τζίμερο τσακωθείτε όσοι ώρα θέλετε. Αλλά μαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αφελής να μην καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέμε τώρα. Εσείς τα καταλαβαίνετε. Δεν νομίζω ότι. Επιτρέψτε μου λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Τζίμερο. Εκτός να πούμε στη λογική Τζίμερο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και τη κοινωνία. Ο καθένας, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκο και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Με αυτή τη λογική Τζίμερου. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Παρακαλώ κύριε Τζίμερε, παρακαλώ κύριε Τζίμερε, κάντε μου τη χάρη. Κύριε Δαρσινέ, ερώτηση. Μια ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ ένα σας. Λεπτό. Αφού λέω στον κύριο Δαρσινέ. Είναι δυνατόν να μιλάτε όλοι μαζί. Και την ΕΡΤ, δεν είναι δυνατόν. Γιατί πληρώνει ρεύμα. Πρέπει να καταργήσουμε και τα αρχεία του ελληνικού κράτους. Πρέπει να γίνουν στον Κόκαλη και στον Βαρδινογιάννη και στο συγκρότημα Λαμπράκη. Αυτά θα τα κουβεντιάσετε. Δεν πρέπει δηλαδή. Δεν πρέπει, δεν πρέπει να έχει. Κύριε Τζίμερο, τώρα μιλάτε μαζί μου. Ούτε εφημερία. Και σε μένα, παρακαλώ κύριε. Κάνε μου τη χάρη. Πρέπει να έχουμε τη δικτατορία του κυρίου Λαμπράκη και του κυρίου Πόπολα. Δεν πρέπει η αριστερά να έχει δικά τη κανάλια. Εγώ είμαι ο Λαμπράκης. Δεν πρέπει να βγάζει έτοιμα να ενημερώνει το λαό. Είμαι ο Λαμπράκης, είμαι ο Πόπολας. Γιατί πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που σα τριμώχνει κάποιο, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Και σα λέω, κύριε. Σας λέω, κύριε, εσείς λοιπόν οι καλοί άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, περιμένουμε να έρθετε να μας σώσετε και το εννοώ, γιατί είναι καλοπροαίρετη η ερώτησή μου. Τι ερώτηση κάνατε στη Βουλή να πείτε, ρε μάγκες, ο ελληνικός λαός πληρώνει 40 και 50% φόρο. Εμείς γιατί πληρώνουμε σαν βουλευτές, φορολογούμαστε για το 30% του ποσού και τσεπώνουμε το. Τι με νοιάζει εμένα αν θα πάνε, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα. Να σας νοιάζει γιατί στηρίζονται εφημερίδες οι οποίες αντιπαλεύουν την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτά δεν πρέπει να τα λέτε. Γίνεται ιδεολογική μα τι λέτε τώρα. Και ευτυχώς που υπάρχει. Σοβαρά μιλάτε. Και, γι' αυτό και το πρέπει λόγο, ο Νεοδημοκράτης να πληρώνει το δικό σας σταθμό. Ναι, δεν ήμασταν όμως οι Λίστα Λαγκάρτ. Δεν ήμασταν. Τα παίρνουμε από τη Σήμερα. Δεν υπάρχει. Λαϊκισμός δεν γίνεται σήμερα. Τα παίρνανε από τη Σήμερα. Τα παίρνανε από συγκροτήματα. Στείνανε στην πλάτη του ελληνικού λαού ολόκληρο καμβά. Και τα βάζετε, επειδή οι βουλευτές της αριστεράς δεν τα βάζουν στην τσέπη, δεν τα βάζουν στην τσέπη και τα δίνουνε. Ή για την κοινωνική αλληλεγγύη, σας είπα, ένα 20%. Αυτό το κάνει το ΚΚΕ, έχετε μπερδευτεί. Ποιος είναι, σας ανέφερα και ονόματα. Σας ανέφερα και ονόματα. Όλοι, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το μισθό του στο κόμμα. Δίνουν ένα, το μεγαλύτερο μέρος. Ποιο, πόσο, το μεγαλύτερο μέρος και διαφωνήσουν. Ένα λεπτό, κύριε. Το αφορολόγητο των βουλευτών το καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Δεν κάνει να μιλάτε. Το νομοσχέδιο. Χίλια, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι βουλευτής. Ναι, ζητάτε συγγνώμη, αλλά μιλάτε. Θα σας δώσω το λόγο. Χρηματοδότηση. Το καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το 6%. Αυτή είναι η λογική της απάτης Τζίμερου και της πείνας του κόσμου. Να σου απαντήσω, ναι. Αν καταψήφισε. Να απαντήσω, ναι, βεβαίως. Έχουμε πάρει το 6%. Τα εισπράξατε. Το 6% από το νομοσχέδιο. Να σας πω κάτι. Με τη λογική Τζίμερου πρέπει. Οι έχοντες και το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα τσίμερο, να έχουν κόμμα. Οι υπόλοιποι, λογική επειδή δεν έχουν υπάρχει, χρήματα, γιατί ο Τσίμερος δεν πρέπει λογική. Να έχουν κόμμα. Το είναι δικό σύνδεσμα. Να πάνε να βρούμε χρηματοδότη. Λέτε, όποιος έχει boss, όπως ο Τσίμερος και το λέμε έτσι γιατί είναι νεοφιλελεύθερος, πρέπει να έχει και κόμμα.
Όποιος δεν έχει χρηματοδότη τη Siemens ή άλλων, δεν πρέπει να έχει κόμμα. Κύριε, δεν νομίζω ότι να καταψηφίζετε ένα νομοσχέδιο και να εισπράτετε λοιπόν, τα χρήματα. Πάμε σε διάλειμμα εδώ. Όποιος μιλάει για το 6% είναι απέχρι. Πάμε στον κύριο Δαρσινό από τη Δημάρ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Δαρσινέ, εσείς τι κάνατε για να... Εμείς τι κάναμε. Ένα λεπτό, λοιπόν. Θα σου πω τι κάνατε. Θέλω να ρωτήσω, ναι, για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ απαράδεκτο ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει φόρο 40 και 50%, τόσο φορολογείται. Αν τα βάλεις όλα μαζί μπορεί να φτάνει και 85%, γιατί υπολογίσαμε ότι με όλα τα έμεσα και τα άμεσα, ένα ιδιώτη σήμερα έρχεται ο κράτος και του βάζει τα πάντα στην τσέπη και τον αφήνει με 15% εάν του το αφήσει. Πώς δέχεστε εσείς να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση οι βουλευτές, συμφωνώ, οι οποίοι, ακούστε, ο πλαστήρας με όλα τα λάθη τα πολιτικά που είχε κάνει, επειδή ήταν μεγάλη προσωπικότητα, όταν του πήγαν το τηλέφωνο είπε, εγώ ρε παιδιά τηλέφωνο, ο λαός πεινάει και εμένα μου φέρετε καινούριο τηλέφωνο. Δεν σκέφτηκε ούτε τα γαλόνια, ούτε το κόμμα, ούτε τίποτα. Είπε ότι ο λαός πεινάει. Ο λαός πεινάει και οι βουλευτές φορολογούνται μόνο για το 30% των εισοδημάτων τους. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Να πω όμως τι κάναμε εμείς. Όχι, είναι λαϊκισμός, είναι όχι, λογικό. Δεν είπατε το πράγμα. Λοιπόν, ακούμε τι κάναμε εμείς. Εμείς ζητήσαμε πρώτον και δεν παίρνουμε αποζημιώσεις για τις επιτροπές που συμμετέχουμε. Ένα. Δεύτερον, συντάξεις βουλευτικές όχι. Θα παίρνει ο καθένας τη σύνταξή του από το φορέα που υπάγεται επαγγελματικά. Είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, από το ταμείο του θα γίνονται εισφορές από τη βουλευτική του αποζημίωση και θα παίρνει από εκεί σύνταξη. Και αν δεν έκανε καμία δουλειά, όπως είναι πολλοί από τους σημερινούς βουλευτές και είναι πολιτικά στελέχη. Μπορεί να κάνει αυτασφάλιση τότε στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑΚΙ ούτω καθεξής. Υπάρχει. Α, γιατί οι περισσότεροι είναι λοιπόν, άεργοι. Έτσι. Και οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί του τόπου είναι άεργοι. Άεργοι. Δεν έχουν ένσημα. Άεργοι. Πώς, αυτοί πάνε να βολευτούν τώρα, να βγάλουν τη σύνταξη, το μισθό. Αυτές λοιπόν ήταν οι κινήσεις, το ζήν, ναι, δεν έχουν αυτές ήταν αγορά, οι κινήσεις που εμείς κάναμε για να δείξουμε ότι πρέπει πραγματικά και οι βουλευτές να είναι ισότιμοι απέναντι στο Σύνταγμα όπως είναι όλοι οι πολίτες και όχι παραπάνω. Και προφανώς και η φορολόγηση αυτή όπως λέτε είναι ένα σκάνδαλο εις βάρος του ελληνικού λαού. Ναι, και δεν πρέπει να καλυφθεί. Δεν έγινε όμως. Σας είπαμε, ναι, σας είπα ότι κάναμε αυτά τα τρία. Συγνώμη, όχι, κύριε Δαρσινέ, επειδή θεωρώ ότι υπάρχει μία αλληλοκάλυψη μέσα στη Βουλή. Όχι, αυτά τα τρία που σας είπα. Δεν λέω για εσάς. Δεν λέω για εσάς. Φυσικά δεν λέμε για εσάς. Εσείς είπατε κάτι στον εκπρόσωπο της ΕΡΤ που είναι αληθές, ότι κοντεύουμε να διαλυθούμε για την ΕΡΤ. Και από εκεί ξεκίνησε και η όλη ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε. Και ίσως να ήταν και λίγο άδικος μαζί σας, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε δίκιο. Έτσι, μέχρι προχθές ήμουν στην ΕΡΤ. Έχετε χίλια άδικα κατά τη γνώμη μου. Έχετε πολύ δίκιο και τα χίλια άδικα συσσωρεύονται στο εξής ένα απλό, ότι δεν μπορούσατε εσείς ως αριστερός χώρος να έχετε κομπρομέσο στόρικο για μνημόνια και ιστορίες. Έπρεπε να μείνετε έξω από αυτή την περιπέτεια. Είναι, όμως μια άλλη κουβέντα. Εντάξει. Τι έκανε το κόμμα σας για αυτή την ιδιαίτερη μεταχείριση, φορολογική μεταχείριση των βουλευτών? Φέρατε ποτέ το θέμα στη Βουλή και είπατε δεν μπορεί ο λαός να πληρώνει τέτοιους αβάστακτους φόρους και εμείς να φορολογούμεθα μόνο για το 30. Δεν μπορεί. Ακούστε κάτι, και όσο πιο προνομιούχος είναι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο αντέχει να πληρώσει μειωμένους φόρους. Ε, για ναι, σκεφτείτε σας το είπα, και αυτό. Όταν εμείς ζητήσαμε αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα, για τις συντάξεις, για τις επιτροπές να μην αποζημιώνονται και για να υπάρχει πραγματική ισότητα όλων των βουλευτών απέναντι στη δίωξη, να μην υπάρχει θέμα δηλαδή αίρετη ασυλία κλπ. Κατευθείαν να πηγαίνει. Πιστεύω ότι και στο θέμα της φορολογίας είμαστε και σε αυτό υπέρ. Να καταργηθεί αυτό το 70% και να φορολογείται όπως φορολογείται όλος ο Έλληνας, με 50 με 60% ανάλογα το εισόδημά του. Και σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Τζίμερος, αν ψηφίσαμε την τελευταία ψηφοφορία για τη χρηματοδότηση, δεν την ψηφίσαμε.
Είναι ο κύριος Τζίμερος, ο κύριος Τζίμερος καταψηφίσατε το νόμο, κάτι στον αέρα τα δικολαβίστικο εντελώς. Ρωτήσατε αν την ψηφίσαμε. Όχι, ναι, από ξέρω. Εκεί, από εκεί και μετά. Ακούσω, τότε, δεν αν, την ψήφισα, ναι, για να δείτε αλλά τα λεφτά τα πόσο δικολαβίστηκα δουλεύετε για να περνάει αυτή η πολιτική. Να σας πω το εξής απλό. Το ποσό το οποίο έχει πάρει ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και ΚΚΕ, μαζί από τη χρηματοδότηση, είναι της τάξεως του 3% από αυτό που έχουν πάρει τα μεγάλα κόμματα. Να σας ενδιαφέρει. Εάν δεν θέλετε να είστε πολιτικός δικολάβος, να σας ενδιαφέρει η ουσία. Έχουν πάρει το 3% από αυτά που έχει πάρει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι τα παίρνουν και από τη Siemens και από τα διαπλεκόμενα στη χώρα και από τα υποβρύχια και Μαντά, δεν ξέρω από πού. Κύριε Μαντά, ο κύριος Τζίμερος έχει κόμμα ελέος Sky που κάθε πρωί τον διαφήμισε. Το αφορολόγηση είμαστε υπέρ της φορολόγησης. Το αφορολόγηση είμαστε υπέρ της φορολόγησης. Σας ρωτάω, ψηφίσατε το αφορολόγητο? Είμαστε υπέρ της φορολόγησης. Ψηφίσατε το αφορολόγητο των βουλευτών? Εγώ δεν είμαι βουλευτής, είμαι νεότερος και προσπαθώ να μάθω. Σας λέω ότι είμαστε υπέρ της φορολόγησης. Δεν σας ρώτησα αυτό. Όχι δικολαβία, ψηφίσατε το αφορολόγητο. Πείτε το και σας κρίνει ο λαός. Πείτε ότι εμείς τα χρήματα τα παίρνουμε για να πάμε στο κόμμα. Και άμα δεν εκπροσωπείτε, άμα δεν σηκωθούν οι πολίτες, παγκάγγελα μου το πείτε τις μύτες. Να επί της ουσίας. Σας είπα ότι παίρνουν το 3 ή 4%. Το 3 ή 4%. Το αφορολόγητο των βουλευτών, ναι ή όχι? Ρωτάτε αποσπασματικά. Μήπως δεν με καταλάβατε? Προσπαθώ να σας βοηθήσω γιατί εκτίθεστε. Προσπαθώ να σας βοηθήσω για να μην εκτεθείτε. Ψηφίσατε το αφορολόγητο των βουλευτών, ναι ή όχι? Εσείς γιατί ρωτάτε το ΣΥΡΙΖΑ? Ένα λεπτό. Και γιατί ρωτάτε το κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, που ψηφίσατε το αφορολόγητο των βουλευτών. Εκτός το ότι δεν φορολογούσατε και όλους τους προνομιούχους. Όταν μη βουλευτής, έχω κατηγορηματικά καταδικάσει αυτό το οποίο γίνεται. Όπως επίσης κατηγορώ και τη Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλο. Είμαι σαν Νίκος Κωστόπουλος, κύριε. Και κατηγορώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι άλλο. Γιατί δεν κάνει πρόταση να μειωθούν οι βουλευτές του 200. Εκπροσωπείτε και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Και είμαι κριτικός απέναντι. Δημοκρατία, λοιπόν, με τέτοια πάνε να σώσουν μια επίθεση. Ξέρετε γιατί φωνάζω για το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ο συστημικό κόμμα ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Ακόμα δεν καβαλήσετε το καλάμι της εξουσίας. Εγώ πάντως είμαι κριτικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Εσείς έπρεπε να πείτε πρώτοι. Άγγε, κομμένα τα προνόμια αυτά. Τι να απαντήσω, σας είπα. Σας είπα, παίρνουμε το 3 ή 4% όσων παίρνει. Όχι, σας ρωτάω εγώ! Και έρχονται εδώ τώρα οι εκπρόσωποι της λίστας Λαγκάρτ. Έρχονται εδώ αυτοί που τα παίρνουν από τη Siemens. Είστε σαν Νέα Δημοκρατία, κύριε. Όταν κάνει λάθη και Νέα Δημοκρατία και είναι πολιτική απάτη αυτό το κόμμα μου που δεν προτείνει να μειωθούν οι βουλευτές σε 200. Μα δεν με ενδιαφέρει. Κάτι το οποίο προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Η προσωπική σας άποψη δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η άποψη. Με την ίδια λογική δεν μας ενδιαφέρει η άποψη, κύριε Μαντά. Δεν λέω την προσωπική μου άποψη. Εδώ είμαστε. Κύριε Μαντά, επιτρέψτε μου λίγο. Κύριε Κωστόπουλε, ακούστε κάτι. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τα της καμπούρας του. Θέλω λοιπόν. Εγώ βλέπετε ότι είμαι κριτικός απέναντι σε αυτό. Τι κριτικός? Θα να κλέψουν τον ελληνικό λαό και πάνε σε αυτό, κύριε Μαντά. Να πάω στο. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι κόλπα που είναι. Θέλω. Κάντε μου τη χάρη στον κύριο Καπερνάρα. Κύριε Καπερνάρα, εσείς τώρα ως ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί ακούγοντας προηγουμένως κάποιος 5-5,5 εκατομμύρια. Σου λέει αυτά είναι τώρα χρήματα που βγάζει ο Καπερνάρος. Όχι, βέβαια, νομίζω πως αποσαφηνίσαμε ότι δεν είναι εισόδημα. Ναι, δεν είναι εισόδημα. Περαιτέρω θα τα βρούμε. Ναι, είναι κίνηση λοιπόν χρημάτων από. Και το ξέρουν και αυτοί που το διέδωσαν, αλλά δεν είναι απέναντι να επιβεβαιώσουν αυτό που λέω. Είναι τζίρος φορολογημένος όμως. Για να το πω απλά για τον πολίτη. Τα εισοδήματα είναι φορολογημένα. Έτσι. Και στο πόθεν έσχεση είναι καταγεγραμμένα. Ωραία. Και η τελευταία πείτε λεπτομέρεια. Πείτε μου λοιπόν, ακούστε κάτι. Επικοινωνιακά σας βλάπτει ούτως ή άλλως, γιατί ο κόσμος που πεινάει όταν ακούει 5-10 εκατομμύρια. Ναι, αλλά εγώ κάνω ελεύθερο επάγγελμα. Ναι. Εγώ δεν υπήρξα πολιτικός. Εγώ είπα ελεύθερο επάγγελμα, δεν έχω ανάγκη και πάω να ασχοληθώ, διότι τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω πως πρέπει να βοηθήσω σε αυτό που γίνεται. Και εγώ κάνω. Θυμωμένος ήμουν εν ψυχραιμία. Και εγώ λοιπόν κάνω μια δουλειά η οποία μπορεί να γίνει πρόστιχη. Ρωτήστε με. Με την απαλήφη ενός κόμματος. Ή αν ένα κόμμα, μία τελεία αναφαιρέσεις, μπορεί να γίνει πρόστιχη δουλειά σου. Ρωτήστε με. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ ανεξάρτητοι Έλληνες, που δίνετε τόσο αγώνα, που λέτε τα χρήματα δεν θέλουμε, πάρτε για την επιδότηση να πάει στον κόσμο να βοηθήσουμε. Πώς δεχτήκατε εσείς και ψηφίσατε το αφορολόγητο, ή το ψηφίσατε αυτό το αφορολόγητο
των βουλευτών. Ακούστε. Το αφορολόγητο που λέτε τώρα ότι είναι αυτό του ύψους, το ακούω για πρώτη φορά. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Είναι τόσο ακριβό. Δεν το αμφιβάλλω. Και ψηφίσουμε, δεν ψηφίσουμε, να ξέρετε ότι υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης. Θα σας πω τι έχουμε κάνει εμείς. Εμείς λέμε ότι πρέπει, ούτως ή άλλως, δεν πρέπει να υπάρχει σύνταξη από το βουλευτιλίκι. Είναι τιμητική ιδιότητα και δεν πρέπει να υπάρχει σύνταξη. Για ορισμένους ανθρώπους όμως που είναι απαραίτητα για το ασπροστοζήν, διότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια, είναι ικανότατα άτομα, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όπως θα μπορούσαν σε οποιοδήποτε, γιατί έχουν έξοδα. Έχουν έξοδα. Γιατί είναι όλα πια, δεν είναι όπως ήτανε. Ας πούμε η επιτροπή είναι 70 ευρώ. Εγώ τους έστειλα επιστολή και λέω, επειδή δεν ανταποκρίνεται, γιατί δεν κάνω δουλειά, δεν επεξεργάζομαι. Αυτά, εγώ για το αφορολόγητο μιλάω, γιατί αυτό πονάει πολύ. Για το αφορολόγητο, σας λέμε λοιπόν. Ματώνει ο Έλληνας σήμερα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το ύψος, ειλικρινά σας λέω. Είναι 70 λοιπόν, το μάθατε. Είναι 70%. Εάν μπορεί να γίνει περισσότερο και περνάει από το χέρι μας, εγώ δεν ξέρω αν, ότι ψηφίσαμε αυτό. Ξέρετε, αν λέγατε σήμερα στους όλους Έλληνες ότι θα έχει το αφορολόγητο 70%. Ξέρετε πώς θα δούλευε. Ακούστε με. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το ύψος, αλλά και δεν ξέρω τι ψηφίσαμε, γιατί δεν έγινε τέτοιο θέμα. Υπήρχε αυτό. Κύριε Δασινέ, παρακαλώ λίγο. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν όμως να είστε βουλευτές για να μην ξέρετε ότι έχετε αφορολόγητο 70% και φορολογήσετε για το 30%. Είναι παλιά. Ο τρόπος. Είναι ψηφισμένο παλιά, δεν είναι ψηφισμένο. Να γυρίσουμε στο μεταξύ. Γιατί θέλετε το εξής, να εγκαλείτε για αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Σαμαράς. Και του κύριου Σαμαρά και του Πασόκ. Να απαντήσω. Μας εγκαλείται για εμάς που δεν είχαμε εξουσία. Εγώ σας με εγκαλώ. Αυτό το λόγο. Δεν σας εγκαλώ. Αυτό κάνει. Δεν είχατε ψήφισμα. Αυτό έχει ψηφιστεί παλιά. Έχει ψηφιστεί παλιά. Ήξερα... Το πετάτε για να μπερδευτεί ο κόσμος ότι είναι τωρινό. Σας παρακαλώ. Είναι ευθύνη μιας πλειοψηφίας που δεν ήταν ποτέ η αριστερά. Ακούστε, πηγαίνετε μαζέψτε την υπόθεση του Μητρόπουλου που θα πείτε εμένα ότι κάνω. Μα είναι ντροπή για τον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή. Υπάρχει τελεσίδικη ανεταιρεσία. Μετάκλει απόφαση του Αρείου Πάγου να τα και κάνετε το κορόιδο. Να τα βάλετε με αυτούς που κλέβουν τον λαό. Εσείς να μην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό με τον Μητρόπουλο, γιατί αυτά το αποσιωπάτε τεχνιέντος το θέμα και θα είμαι εδώ και θα φωνάζω το πρωί ως το βράδυ. Αν μου λέτε εμένα ότι κάνω τεχνιέντος την ερώτηση υποβολημιαία για να σας βλάψω. Να μας φέρετε από την εποχή του Όθωνα ότι αμαρτία είναι και να μας λέτε τι αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για τις δικές σας αμαρτίες. Να μας φέρετε από την εποχή του Καποδίστρια τι αμαρτία υπήρχε και να λέτε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εύκολο να το κάνει. Όπως ξέρετε κάτι, πάμε για τρίτο μνημόνιο. Πάνε να πετάξουν τον ελληνικό λαό στον Κεάδα. Ακούστε, και εσείς μου λέτε ότι ο Καπερνάρος έπαιρνε χρήματα πελατών και του το έβγαλαν τα νέα επειδή τους χτύπησε στη Βουλή, ή ο Μητρόπουλος έχουν αναλάβει κάποιοι εργολαβικά να λασπώσουν και να χτυπήσουν ανθρώπους με σύστημα μαφία. Τότε κάνετε... Και μόνο ο δημοσιογράφος που θα βγάζει. Εάν αφήνετε τέτοιο υπονοούμενο για μένα... Όχι για σας. Όχι για σας, γιατί... Τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά... Ο δημοσιογράφος που τα βγάζει από τα νέα, ο κ. Παπαχρήστος, ήταν η αιχμή του δόρατος του Πασό. Η αιχμή του δόρατος του Πασό. Ξέρω τι πείτε τώρα. Βεβαίως. Και αυτός έβγαλε για τον Καπερνάρο, έβγαλε για τον... Δεν θυμάμαι για πόσους. Ο κύριος δεν Τσίπρας, θυμάμαι για πόσους βγάζει. Ο κύριος δηλαδή έχουν βάλει τόσο του... Εγώ σας είπα και την προηγούμενη φορά. Τσίπρας, θα έρθουν και στο γιατρείο το δικό μου πριν 20 χρόνια. Ακούστε, και θα μου πούνε ότι έκανα λάθος ένα εκατοστάρικο, το πολλαπλασιάσουν επί 10.000 και θα φέρουν κανένα ποσό τέτοιο εδώ για να μπορέσουν να κλέψουν το πορτοφόλι του ελληνικού λαού. Πάνε για τρίτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση μομφής απόψε το βράδυ. Εάν αυτό το τρίτο μνημόνιο περάσει με τα μέτρα των δύο δις... Ποια πρόταση μου, αφού είναι... Όχι, αυτό είναι... να συζητήσουμε. Παραμύθι είναι η πρόταση μου. Ήρθα εδώ για να συζητήσουμε Ναι, αλλά δεν θα μονοπολίσετε την κουβέντα. Κάντε μου τη χάρη. Ολοκληρώστε την απάντηση. Πολύ περιληπτικά. Είπαμε καταρχήν να γίνει εισόδημα αυτό, τώρα τελειώνουμε το θέμα το δικό μου, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, δεν έχουμε ψηφίσει αυτό το νόμο τώρα, διότι θα το ήξερα. Αν υπάρχει, το 70%. Αφήστε με λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Αν υπάρχει, δεν το ξέρω. Δεν το ψηφίσαμε τώρα. Εκείνο που έχουμε κάνει όμως είναι που προτείναμε. Δεν ξέρετε τι πληρώνετε φόρο κάθε χρόνο. Θα σας φέρω το χαρτί, δεν ξέρω αν είναι 70%. Δεν το σκεφτήκατε, πώς δεν. Αφού παίρνω. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Παίρνω 73.000 το χρόνο. Παίρνετε γύρω στα 73.000 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η αποζημίωση του βουλευτή και του υπουργού, κάτι παραπάνω. Όταν βλέπεις ότι ο φόρος σου είναι μηδαμινός. Δεν είναι μηδαμινός καθόλου. Τώρα που μου το λέτε, αύριο θα σας στείλω για μια άλλη εκπομπή τον τελευταίο μήνα.
Μα 3.500 πληρώνετε για το ευρώ. Ναι, αλλά δεν είναι. Μπας περιπτώσει αυτή τη στιγμή σας λέω, δεν έχω κάνει αυτή την ανάλυση. Εγώ άμα βγάλω 73 θα μου πάρετε τα 38, το ξέρετε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτό αύριο θα σας στείλω, θα το δω, θα σας στείλω. Άρα. Δεν έχουμε ψηφίσει τώρα αυτό το 70%. Δεν είπα το ψηφίσατε τώρα. Τι δεύτερο, κάνατε για να λοιπόν, μην πάρετε. Αγνώ, αύριο θα σας το στείλω και σε μια άλλη εκπομπή που θα έρθω θα το συζητήσουμε. Τρίτον, έχουμε κάνει πρόταση, οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200, δική μας πρόταση, όπου αν γίνει αυτό με τη δυναμική που είχαμε τώρα, με το ποσοστό που πήραμε τώρα, εγώ και ο συνάδελφός μου που το προτείναμε, δεν θα βγούμε βουλευτές. Τρίτον, τέταρτον, να μην σας πω, τα λεφτά από τις επιτροπές που αντιστοιχούν σε μένα, και επειδή έστειλα επιστολή στον κύριο Μεϊμαράκη, στον πρόεδρο της Βουλής, είπα ότι επειδή στην Επιτροπή δεν επεξεργαζόμαστε νόμους, γιατί περνάμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και αν προτείνουμε και επεξεργαζόμαστε, δεν τα λαμβάνω υπόψη και τα φέρνω στη Βουλή ως έχει. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν μια κατώφερη κουβέντα και με προκαλέσατε, ότι τα στέλνω στην Πανελλήνια Ένωση Παραπληγικών απευθείας, στο λογαριασμό τους, όλα τα λεφτά που είναι για τις επιτροπές. Αυτά. Κύριε, κύριε, κύριε Κωστόπουλε, αν μου επιτρέψετε λίγο. Θα τα πείτε όλα, κύριε Κωστόπουλε. Για να πούμε λίγο στην ουσία ακόμα παραπάνω. Πέρσι με τη μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων. Οι φοροαπαλλαγές των βουλευτών ψηφίστηκαν πέρσι με τη μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων. Και σας το λέω χωρίς να είμαι βουλευτής, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ας καλέσουμε τον οποιοδήποτε βουλευτή θέλετε τηλεφωνικά να μας πει. Πέρα το στοιχείο για συνολική. Πέρυσι ψηφίστηκε, όρισε, σας είπε ο κύριος Πέρυσι. Μαζί με, με τις αποξές, ήταν μαζί με τις αποξές. Με τη μείωση των αποζημιώσεων. Ήταν μαζί με τη μείωση. Δηλαδή ψηφίστηκαν μειώσεις και μέσα εκεί, μάλλον δεν μειώθηκε ο φόρος. Ενώ ψηφίστηκαν μειώσεις. Ωστόσο, κοιτάξτε, αυτά τα θέματα. Όχι, μάλλον. Μάλλον του ξέφυγε. Μάλλον σα ξέφυγε. Δεν παρακαλώ. Ήταν απασχολημένοι με την επανάσταση. Δεν μπορούσαν να δουν. Πώ δεν είναι. Δεν είναι θέμα για τον ελληνικό λαό αυτό. Κύριε Μετά. Τέλο πάντων, νομίζω πάντω ότι γίνεται ένα συνδικαλισμό να σκεπαστεί το τρίτο μνημόνιο που περνάει. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Συνολικά. Καταρχήν την πλήρη συμπαράστασή μου στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, στους πραγματικούς εργαζόμενους και όχι στα λαμόγια που τώρα τα παίρναν. Θα τους ακούσετε απέναντι σε αυτά. Έτσι, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με την ΕΡΤ και την αγαπάμε και την πονάμε και είμαστε δίπλα τους. Στους εργαζόμενους και όχι στα λαμόγια. Και ξέρουμε ποιοι είναι τα λαμόγια και ποιοι τα παίρναν. Πρώτον. Δεύτερον. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ να δεχθώ, δεν το ξέρατε, ότι είχατε 70% πληρώνατε λιγότερο φόρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που το ξέρετε, θεωρώ ότι είστε ηθικά υποχρεωμένοι αύριο να προχωρήσετε σε κίνηση καταργήσεως αυτού του προνομίου, το οποίο είναι ηθικά απαράδεκτο, όταν υπάρχει κατάσχεση σε λογαριασμό της μητέρας μου για 4.000 τα οποία είχε εισπράξει από ένα διαμέρισμα που είχε από τον πατέρα μου, ποσού 9,43 ευρώ από τα 24, από τα 28, διότι έτυχε και καλά κάναν και μου τον θύμισαν αυτό το λογαριασμό, μπράβο τους, 9,43 ευρώ καθώς και 772 ευρώ. Και λέω εγώ τώρα, εάν αυτή η γυναίκα, η οποία είναι 85 ετών, δεν είχε εμένα δίπλα το γιο της που την έχω και είναι τιμή μου στο σπίτι μου και ήταν μόνη της. Και ήθελε να πάρει με αυτά τα λεφτά τις ινσουλίνες γιατί είναι διαβητική. Με την κατάσχεση που έγινε αυτή από αυτό το παλιοκράτος, το οποίο είναι τυφλό και δεν πονάει, τι θα έκανε αυτή η γυναίκα. Επέθενε. Όταν φτάνεις βρε ξεφτυλισμένο κράτος και κατάσχεσαι 9,43 ευρώ από μία συνταξιούχο των 900 ευρώ για έναν δικηγόρο που είχε 50 χρόνια μαχόμενη δικηγορία, το 70% που μου λέτε απαλλαγή είναι ντροπή. Για να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Όχι, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Πρέπει να τελειώνουν αυτά και οι 10.000 που πληρώνουν και όλα τα άλλα. Διότι έτσι προσβάλλεται το κοσμάκι. Καταλάβετε το. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Wow.
Έχουμε... Οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει έχουμε... στα χέρια τους. Ενδοοικογενειακή κουβέντα. Λοιπόν, και να πω ότι... Κύριε Μαντά, είναι δυνατόν να μην μπορώ ούτε να κάνω εισαγωγή για να μπούμε στην εκπομπή? Τι σας έχει πιάσει δεν σήμερα? Η εξουσία... Η εξουσία... Είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι σαν την ηρωίνη, όταν μπει στις φλέπες του τη καίει. Λοιπόν, ούτε πρόνημα. Καν αλαζονία επερχόμενης εξουσίας δεν έχω. Αυτά που κοροϊδεύετε μην τα δείτε τώρα και έχουμε άλλα. Όχι, ίσα ίσα που είμαστε κατηγορηματικοί σε εγώ, αυτά που λέω. Καλοπρέαρητα το λέω γιατί προσωπικά... Και νομίζω ότι πρέπει να πάρετε μερικές συνεντεύξεις από ή συνταξιούχους ή παλιούς βουλευτές της αριστεράς και είναι συγκινητικό. Γιατί δεν έχουν δει ποτέ, σας ανέφερα και ονόματα, δεν έχουν δει ποτέ το μισθό του. Όταν φιλοξενούσα... Δεν έφτανε καν ο μισθός στα χέρια του. Έχω φιλοξενήσει αυτό... επανειλημμένα βουλευτές πού της αριστεράς, να σας πω που πήγαινε, του Κουκουέ, και του Κουκουέ λέω, και ήρωες βουλευτές που δεν έπαιρναν μία δραχμή. Μία, γι' αυτό λέω έχουμε... Αυτή την παράδοση την κρατάμε και θα έπρεπε σε μία εποχή, που υπάρχουν τέτοια παραδείγματα διαφορετικής πολιτικής, αυτά τα παραδείγματα ανεξαρτήτως κόμματος ένα λεπτό, να τα τιμάτε γιατί... και να τα δείχνετε σαν πρότυπα. Να πω κάτι στον κόσμο τώρα ένα λεπτό, λοιπόν, επειδή έχει έρθει εδώ ένα... Έρχονται πάκια από ερωτήματα που θέτετε προς τους προσκεκλημένους και προς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Υπάρχουν γιατί θέλουν από εσάς να ακούσουν να απαντήσετε απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή τις φοροαπαλλαγές των πολιτικών βουλευτών σε σχέση με εσάς που βρεθήκατε στον δρόμο εν μία νυχτή χωρίς μεροκάματο και χωρίς μισθό. Για μας, για το ντοκουμέντο αυτό που έβγαλε η ζούγκλα, κυρίες και κύριοι, της δολοφονίας των δύο παιδιών και του τραυματισμού του ενός, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο λόγος που δεν το παίζουμε σήμερα είναι γιατί η συνθήκη για την οποία δημοσιοποιήθηκε και βγήκε έχει ικανοποιηθεί. Δεν είμαστε έτσι όπως μας φαντάζονται ορισμένοι. Θέλω δεν να πω ιδιαίτερα σε κάτι αλαφροίσκιο τους τύπους, οι οποίοι έγραψαν ότι αυτό το ντοκουμέντο δεν έπρεπε να δει το φως της δημοσιότητας, ότι με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να βγει ούτε η δολοφονία του Κένεντι, ούτε το σπασμένο κεφάλι του ανοιγμένου του Λαμπράκη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Προφανώς έχουν παρεξηγήσει το πώς γίνεται η ενημέρωση και το τι είναι ενημέρωση. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετικό να βγάζεις μια φωτογραφία για να εντυπωσιάσεις χωρίς να προσφέρεις καμία πληροφορία και είναι εντελώς διαφορετικό το ντοκουμέντο σου να έχει λόγο και παιδαγωγικό και πληροφοριακό. Λοιπόν, αυτά... Να πάνε να τα πούν αλλού οι ιεροκήρυκες της δημοσιογραφίας, οι οποίοι υπηρετούν αλότρια συμφέροντα και τρέχουν ουρά πίσω από τα αφεντικά τους. Και έχουν όλοι αυτοί αφεντικούλια. Θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να πάω στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ο λόγος σε εσάς. Μάκη, καταρχήν να σου πω ότι οι θεματικές σου σήμερα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τα βρώμικα παιχνίδια. Και επειδή πλέον υπάρχει ένας εκτεταμένος αυταρχισμός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, μια απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασης σε όλα τα μεγέθη, με ένα πρωτοφανή τρόπο, θέλω να σας πούμε ότι εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ, αλλά είμαστε ως εργαζόμενοι και ως άνθρωποι που υπερασπιστήκαμε όχι τις θέσεις μας, γιατί δεχτήκαμε κάποιες απολύσεις παράνομες, αλλά υπερασπιστήκαμε ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το δίκαιο. Αυτή τη στιγμή, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είσαι εσύ, Μάκη, και μέσα από τη ζούγκλα, δεχόμαστε ύβρι, κατασυκοφάντηση, και παραπληροφόρηση, αν ο κόσμος γνώριζε ακριβώς αυτά που είπε στον πρόλογό σου, για μας, για τους εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή έξω από τη Μεσογείο θα ήταν εκατομμύρια κόσμο. Αλλά βλέπεις τα ιδιωτικά μέσα των καναλαρχών, των DJ-άδων που λέμε εμείς, εκεί που παραχώρησε η κυβέρνηση όλο αυτό το φιλέτο της ΕΡΤ, με τις συχνότητες κτλ, παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Εμείς μιλούσαμε μέσα με τα μικρόφωνα, μιλήσαμε μέσα από τις πράξεις μας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μιλήσουν πραγματικά μέσα από την πράξη τους, έξω από κομματικές καθοδηγήσεις. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μέσα εκεί
από το πρώτο δευτερόλεπτο, από την 11η Ιουνίου, είμαστε άνθρωποι, αν θέλεις, ιδεολογικά σε διαφορετικούς χώρους. Αφού έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα παράξενο και σοκαριστικό κάποια στιγμή, βρεθήκαμε άνθρωποι τελικά με τα ίδια ιδανικά. Αυτή τη στιγμή έξω από την ΕΡΤ είναι τα ΜΑΤ. Πείτε μου, σε ποια γειτονιά, σε ποιο χώρο εργασιακό δεν μπαίνουν τα ΜΑΤ. Σε ποια γειτονιά, ποιος άνθρωπος δεν έχει το ματατζί του, που λέμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να συλλαμβάνουν μαθητές και σπουδαστές σε σχολεία επειδή έκαναν κατάληψη στα σχολεία τους. Εδώ στοχοποιούνται και ρίχνουν λάσπη σε ανθρώπους, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι σε χώρους εργασίας, οι οποίοι σηκώνουν το ανάστημά τους με αξιοπρέπεια. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Η εικόνα αυτή που δεχτήκαμε, όχι μόνο την 11η Ιουνίου, γιατί εμείς, Μάκη, και όλα αυτά τα χρόνια, όταν καταγγέλαμε κάποια πράγματα που γίνονταν, από τις κυβερνήσεις γίνονταν και από τους εργαζόμενους, μπαίναμε στο ψυγείο, λογοκρίνονταν οι εκπομπές μας, είχαμε διάφορα τέτοια. Αλλά εντάξει, εμείς συνεχίζαμε. Το τελευταίο διάστημα, αν και αργά, ήσασταν προπονημένοι στο σπορ αυτό. Ναι. Ναι, το έχω ζήσει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο χρόνο, καταγγείλαμε πάρα πολλά περιστατικά κατασπατάλησης χρήματος στην ΕΡΤ με εξωτερικές παραγωγές, με ειδικούς συμβούλους που ήταν περιττοί. Και απορώ γιατί μιλάει ο κύριος Κουβαράς σε ένα κανάλι σήμερα που είπε διάφορα. Ήταν και αυτό στην ΕΡΤ τελευταίο χρόνο ως ειδικός σύμβουλος. Λοιπόν, με ειδικούς συμβούλους, με προσωπικό ειδικών θέσεων τοποθετημένους, και επειδή τα καταγγείλαμε όλα αυτά και άλλα πολλά, έπρεπε η κυβέρνηση να μας κλείσει. Έκλεισε το στόμα μας. Δεν μας έκλεισε για να απολύσει κόσμο, παιδιά. Έκλεισε, αυτή τη στιγμή φήμωσε τον ελεύθερο λόγο που κάποιοι τολμούσαμε. Υποχρέωσή μας ήταν στο κάτω-κάτω. Αυτό καταρχήν που ζήσαμε τους τελευταίους 5 μήνες ήταν κάτι ιερό, ήταν ανιδιοτελές. Από ανθρώπους που δεν το περιμέναμε, βρήκαμε απίστευτο δέσιμο, απίστευτο κοινού στόχους. Αν εμείς αυτοί οι άνθρωποι, συναντιόμασταν σε όλο τον πλανήτη και γνωρίζαμε ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος απέναντί του και γινόμασταν μια γροθιά, θα είχαν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ιδανικό αυτό που ζήσαμε, ακόμα κάτω από αντίξωες συνθήκες. 4 η ώρα τα ξημερώματα ήρθαν τα ΜΑΤ, μόλις είχα τελειώσει την εκπομπή μου, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 4:10 και 4 μπήκαν τα ΜΑΤ. Σπάσαν την πόρτα την πλαϊνή, έσπασαν το πορτάκι τη σιδεριά της μπροστινής πόρτας και μπήκαν τα ΜΑΤ. 2, 3, 4 δημιουργίες, ούτε ξέρω. Κλούβες, ο εισαγγελέας, αλλά όχι, θα σας τα πούνε για τον εισαγγελέα, γιατί δεν έπρεπε να είναι εκεί και τι είπε τελικά ο εισαγγελέας, συνάδελφή μου. Και βρεθήκαμε ξαφνικά αυτόν τον τόπο, αυτόν τον χώρο τον ιερό της ΕΡΤ, να μας τον έχουν μαγαρίσει και να προσπαθούν να μας τον αμαυρώσουν άνθρωποι που θέλουν να μπουν μέσα τώρα, το λεγόμενο δουτού, πώς λέμε, δένδια τρομοκρατία ή διεφθαρμένη τηλεόραση που λένε οι ακροατές, να μπουν μέσα να το κάνουν ένα ακόμα προπαγανδιστικό μαγαζάκι. Τίποτα δεν θέλανε. Αυτό θέλανε ακριβώς, με ατομικές συμβάσεις όπως και σε όλους τους χώρους της εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι μπήκανε σε εργοστάσια, κλείνουν νοσοκομεία. Δεν είμαστε εμείς για μας αυτή τη στιγμή. Ό,τι συμβαίνει σε εμάς, συμβολισμός ήταν η 11η. Έχουν αποχρεώσει τα μηχανήματα που τα έχετε ακόμα χρεωμένα και τα προσέχετε ευτυχώς μόνο εσείς. Με κλειδωμένα στούντιο, κλειδωμένα, αυτά φαίνονται, αυτά είναι εύκολα θα φανούν. Πήρατε τις καταβολές που λένε ότι απολυθήκατε. Δεν πήρατε χρήματα. Απολύτως τίποτα δεν πήρατε. Δώσατε πράξη εξοπλίσεων. Σήμερα στα κανάλια που λένε μόνο ψέματα σε κάποια ιδιωτικά κανάλια, μα μόνο ψέματα. Τα, λοιπόν. Και μόνο εσύ, Μάκη, είπες την αλήθεια. Και σε ευχαριστούμε που το πρώτο δευτερόλεπτο η ζούγκλα μας κάλυψε, όσο σχεδόν κανένα άλλο κανάλι. Δεν μίλησαν, δεν είπαν καν ότι εκπέμπουμε πρόγραμμα, Μάκη. Η σιωπή σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο άλλος. Κανένας δεν ήξερε ότι εκπέμπουμε πρόγραμμα. Πώς δεν το μέχρι που μας έμαθε. Αφού το μεταδίδαμε. Δεν μπορούσε, είπε κανείς. 20 εκατομμύρια επισκέψεις σε 4 μήνες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. 170.000 την ημέρα, μόνο, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Μόνο τα ιδιωτικά κανάλια. Είπανε ψέματα ότι δεν μπορούσε κανείς να μπει μέσα. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλος ο κόσμος είχε μπει μέσα. Είτε στις καθημερινές μας εκδηλώσεις, είτε στις εκπομπές μας που το μικρόφωνο ήταν για πρώτη φορά τόσο πολύ ανοιχτό σε όλους τους φορείς, σε όλους τους πολιτικούς, στον κάθε εργαζόμενο. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή. Σήμερα υπόθηκε ότι η πόρτα μας ήταν κλειστή. Να προσθέσω στο λόγο σας, θα μου επιτρέψετε, τη φωνή ενός άνεργου που ήρθε έξω από την ΕΡΤ και πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η κόντρα που έκανε με τους αξιωματικούς και τους άνδρες των ΜΑΤ έξω από το Ραδιομέγαρο, να το δούμε.
Αυτά εδώ δεν είναι για το ρίσκο. Αυτά εδώ από μας δεν είναι το εφάκι. Δεν το έχετε το εφάκι. Το έχετε πάρα πολύ το εφάκι. Το είδα το εφάκι. Εγώ δεν έχω κανένα εφάκι. Εγώ άνεργος είμαι, δεν είμαι στη μαφία. Αν δεν έχω εφάκι. Εντάξει. Εγώ δεν έχω στη μαφία. Εγώ δεν έχω εφάκι. Εντάξει, θα πήγες πολύ καλά. Τσιλά στην Εράκια. Έχεις φέρει και τα παιδιά εδώ πέρα. Τσέκετε τους ***ς. Λάβες για να μετανιώσουν οι μεθαύριο, όλα τους τη λένε τα παιδιά τους τις που κάνανε. Γιατί αυτό που κάνεις τώρα έχει αντίκτυπο. Θα έχει συνέχεια, μην νομίζεις να τελειώσουν εδώ πέρα. Καταραίουν και το ξέρουν. Καταλαβες, εσύ θα την πληρώσεις και εγώ θα την πληρώσω. Το ξέρεις αυτό. Δεν θα πάρεις στους άλλους. Δεν θα πάρεις στους άλλους. Οι άλλοι καπατωθήκανε και την πρώτη φορά και δεύτερη φορά. Τρίτη φορά, εγώ και εσύ θα είμαστε πάλι. Καταλαβαίνεις αυτό. Οπότε μην μου κάψεις με τα γαλόνια εκεί πέρα και μου έχεις και το υφάκι θα το κόψεις. Να σκεφτείς λίγο παραπάνω για να κοπεί μόνο του. Καταλάβω το αυτό. Σε ευχαριστεί ο Μπόμπολα, σε ευχαριστεί ο Βαρδινογιάννης, σε ευχαριστεί ο Λάτσης. Το ξέρεις αυτό. Και οι αντίστοιχοι τους έξω. Αυτοί σε ευχαριστούν. Για αυτούς δουλεύεις. Ούτε για μένα, ούτε για αυτούς. Για εκείνους δουλεύεις. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και για τη βλακία που τους δέρνει. Ηλίθι, ορίστε. Ιδού, τον υπηαγωγείο. Ιδού, τον υπηαγωγείο. Κατάλαβες. Με κατάλαβες. Νηπιαγωγείο. Να, να, το άλλο. Πόσο χρόνο είσαι, νηπιό. Πόσο χρόνο είσαι και δεν ξέρεις σου γίνεται ακόμα. Ε, πόσο χρόνο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι. Εντάξει, δεν τα ξέρουν, ναι. Εσύ δεν θα πρέπει να ξέρεις, δε. Δεν θα πρέπει να ξέρεις λίγο παραπάνω. Παιδιά έχεις. Παιδιά έχεις. Απάντα μου. Παιδιά έχεις. Έχεις παιδιά. Αναγνωρίζεις ότι το γένος το ανθρώπινο δεν τελειώσει μια γενιά. Το αναγνωρίζεις. Τις συνέπειες των πραξεών σου τις αναγνωρίζεις. Μην τις κρύβεις τους από τους νόμους τους. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Τώρα βρέχει. Κλείστηνε και αυτήν και μην έκλεισε και το άλλο κάτω. Μάλιστα. Κύριε Καρέλα. Αυτή η εικόνα τώρα ο δεν ξέρω. Ο Τάσος Καρέλας είναι ηλεκτρονικός στην ΕΡΤ. Έτσι. Να, για τον πολύ κόσμο που δεν είμαι σας ένας από αυτούς που ο κύριος Μάναλης... Δεν είναι εργαζόμενος στην ΕΡΤ. Είμαστε εργαζόμενοι. Όχι. Εργαζόμενοι. Το παιδί αυτό λέω, δεν ήταν εργαζόμενος. Όχι, 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 όχι. Δεν τον αναγνώρισα ως συνάδελφο. Εννοώ δεν τον αναγνώρισα ως εργαζόμενο. Εμείς εργαζόμαστε ακόμα στην ΕΡΤ, άσχετα αν δεν πληρωνόμαστε, και εργαζόμαστε γιατί. Διότι έτσι μας επιβάλλει το Σύνταγμα. Ξέρετε, έχει ξεχαστεί η λέξη δημόσιος λειτουργός. Αν και ήμασταν αορίστου χρόνου, δηλαδή δεν είμαστε στο καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ωστόσο το αντικείμενο της εργασίας μας, και το έχει ζήσει κυρία Τριανταφυλόπουλε πριν από 30 χρόνια μαζί μας, τη δυο μας, κάναμε βάρδια μια πρωτοχρονιά που είχε φέρει τους ασυρμάτους σαν ραδιοεραστέχνης, δεν είναι τυχαίες εκπομπή, απλά είχε έρθει. Σαν ραδιοεραστέχνης, το θυμάμαι αυτό, στην ΕΡΤ 2. Στην ΕΡΤ, ναι. Στην ΕΡΤ 2, ένα βράδυ και επικοινωνούσαμε τα καράβια, γιατί δεν είχαμε δυνατότητες. Και είχε μία ιδέα κάποιος και ο Τριανταφυλόπουλος έφερε, θυμάμαι τότε, τους ασυρμάτους σε ένα ραδιοεραστέχνη και επικοινωνούσαμε πρωτοχρονιά παραμονή. Στήσαμε κεραίες, βραχιών κυμάτων. Τότε, κύριε Τζίμερε, έπαιρνα το υπερβολικό ποσόν των 8.500 δραχμών. Ξέρετε για πόσες ώρες δουλειά. Για 13 ώρες την ημέρα δουλειά. Τι το λέτε σήμερα. Έτσι, για να ενημερωθείτε. Γιατί προηγουμένως. Γιατί είστε ο φιλελεύθερος στόχος. Γι' αυτό. Ο ανάλογος. Επειδή είμαι καλός στην ενημέρωση, έχω διδαχτεί καλά από τους δημοσιογράφους 32 χρόνια που κάνω παρέα. Την πραγματική ενημέρωση εννοώ, γι' αυτό σας ενημερώνω. Λοιπόν, με 8.500 τότε δραχμές το μήνα, δουλεύαμε 12 ώρες και αν περισσεύαν στο τέλος του χρόνου, μας δίνανε και κάτι υπερορίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, 5 μήνες τώρα, είναι να προστατεύουμε όχι μόνο τα μηχανήματα τα οποία βεβαίως αξίζουν εκατομμύρια, βεβαίως και υπάρχουν, εσείς το ξέρετε πολύ καλά που είστε στην τεχνολογία μέσα, πόσο ευαίσθητα είναι αυτά στις μεταβολές, υγρασίας, θερμοκρασίας, όλα αυτά, σκόνες, τα πάντα. Αλλά αυτό που φυλάμε πρωτίστως είναι αυτό που δεν αντικαθίσταται, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και γι' αυτό το οποίο μας ελιδόρισαν και κάποιοι βουλευτές της κυβέρνησης, αναρωτήθηκαν μάλιστα εάν έχει πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Η ιστορία της νεότερης Ελλάδος που έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό. Δηλαδή το αρχείο της ΕΡΤ. Ηχητικό αρχείο, οπτικό αρχείο. Αυτό το φυλάμε 5 μήνες σαν τα μάτια μας,
πιστέψτε με, αυτό μαρτυρούν εκατοντάδες μάρτυρες, χιλιάδες μάρτυρες και πρόσφατα μάλιστα η PSI, η Παγκόσμια Οργάνωση, η Συνδικαλιστική Οργάνωση που εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους, όχι κυφήνες, 20 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους του κόσμου από 150 χώρες, οι οποίοι έμειναν άναδοι προχτές, πριν από δύο μέρες, όταν ήρθαν και βιντεοσκοπούσαν και με την οργάνωση και με την καθαριότητα και με την τάξη και με την φύλαξη που παρήχαμε σε όλη αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί περί αυτής πρόκειται, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Διότι αυτής της περιουσίας είμαστε θεματοφύλακες. Αυτό μας διέταξε το κράτος, το Σύνταγμα μας διατάσσει να κάνουμε. Όχι ο κύριος Μάναλης, το Σύνταγμα. Και η συνείδησή μας. Αυτό ακριβώς είναι που μας έκανε να παλεύουμε και για τη δημοκρατία. Γιατί ξέρετε, το πιο χειρότερο από όλα που συνέβη σήμερα δεν είναι, αν θέλετε, ούτε η παρουσία των ΜΑΤ ή ΕΚΑΜ, όπως αλλιώς θα λένε. Ξέρετε τι μας ενόχλησε περισσότερο, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Η αλυσίδα αυτή που μπήκε μετά το σπάσιμο της πόρτας, όταν κατελήφθη η παρανόμος η ΕΡΤ, γιατί δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή, που αντί για λουκέτο βάλαν χειροπέδες. Για μας είχε μια σημειολογική αξία αυτό το δέσιμο, όχι μόνο γιατί είχε δύο κρίκους που συμβόλιζαν ίσως και την συγκυβέρνηση, ότι στηρίζεται από δύο κόμματα. Αυτό μπορεί να το φανταστεί κάποιος έτσι η πρώτη του σκέψη. Αλλά γιατί η χειροπέδα σημαίνει τι? Σημαίνει του κατάργηση ενός από το ψωμί παιδεία ελευθερία. Το ελευθερία το καταργώ. Το παιδεία τίνω να το καταργήσω. Στην εικόνα αυτή την οποία αναφέρατε, οι χειροπέδες που έκαναν το γύρο, ναι, του και το ψωμί σήμερα και του κόσμου, να δούμε το σχετικό βίντεο. Κυρίες και κύριοι, είχαν αυτή την ευφύ ιδέα να βάλουν τις χειροπέδες με την αλυσίδα έξω από την αυτό πόρτα. Αυτό δεν είναι μαχαιριά στην Ελλάδα. Τη ΣΕΡΤ, αυτό. Αυτό δεν είναι μαχαιριά στην Ελλάδα. Mm. Γιατί κάποιοι σήμερα νοιάζονται αυτή... για το διεθνές κύρος της χώρας. Αυτή η θλιβερή εικόνα. Και μια δημόσια τηλεόραση χώρας που θα προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει με χειροπέδες. Αυτό δεν είναι μαχαιριά. Προσέξτε άλλο ένα σημείο το οποίο είπαμε μόλις βγήκαμε και μας βγήκε μέσα την καρδιά μας και ίσως δακρυσμένοι το είπαμε αυτό. Καλούσαμε τον κόσμο και λέμε, σας παρακαλούμε, τους χιλιάδες κόσμο, κοιτάξτε, όπως βλέπετε την ΕΡΤ, κοιτάξτε εκεί ψηλά πάνω τη γράφει, κυμάτιζε μια ελληνική σημαία, κυματίζει και γράφει ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Τώρα σας παρακαλώ, κοιτάξτε κάτω δεξιά. Λες και κοιτούσαν σε κάμερα και τους δείχναμε αυτό. Πείτε μου λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό που έχει μείνει ως ταμπέλα ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και η σημαία, η ελληνική σημαία με αυτό? Παλιός δικός σας βετεράνος, ο Νίκος Παπαθανασίου, θέλει να παίξει στο βίντεο. Μου λέει, σταυτήν ο σκηνοθέτης μας, κυρίες και κύριοι, γιατί όλα αυτά που βλέπετε, αυτά τα που στήθηκαν έτσι υπέροχα, ωραία και μπορούμε να έχουμε εικόνα και να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στους τεχνικούς και εργαζόμενους που πέρασαν από την ΕΡΤ. Και θέλω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν είχατε τεχνικές γνώσεις, θα τους κρεμάγατε ανάποδα για αυτό το έγκλημα που έκαναν. Το διπλό έγκλημα. Πρώτα να διορίζουν κομματόσκυλα σε έναν ιερό χώρο και αφού τον εσύλλησαν, μετά να τον διαλύουν, πετώντας στον δρόμο αυτούς τους άξιους ανθρώπους, αυτή την τεράστια πείρα, αυτό το know-how που δεν μπορεί να βρεθεί με την οτροπία αυτή την οποία ακολουθούν σήμερα και με την συμπεριφορά του να διορίζουν τους ημέτερους. Δείτε το. Βλέπουμε λοιπόν... Πάλι χειροπέδες μαζί με την αλυσίδα εδώ προκειμένου να διατηρείται η πρώτη εκκλησία ακριβώς από πίσω. Υπάρχουν άλλες στο ΜΑΤ. Πολύ χαρακτηριστική εικόνα, Βασίλη. Α, βλέπουμε και μια εικόνα. Κυρία, μια εργαζόμενη εκκλησίας. Τη βλέπουμε καλύτερα, τη βάζουμε μπροστά. Να βλέπουμε καλύτερα, είναι όντως χειροπέδες, ένας πρωτότυπος τρόπος, Βασίλη, να κλειδώνει μια πόρτα. Μάλιστα, νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε λοιπόν, ας μείνει λίγο η κάμερα εκεί, βλέπουμε λοιπόν. Α, ο αστυνομικός, αλλά κοιτάξτε, επειδή το δείχνουμε στον αέρα, παίρνει τη χειροπέδα, προσπαθεί να τη βγάλει. Εντάξει, κομικοτραγικές καταστάσεις. Από τη μία τραβάει ο αστυνομικός, από την άλλη
γιατί είναι καλό οι εργαζόμενοι. Ναι. Τελικώς η περίσχυση γυναίκα παρέμεινε η χειροπέρα. Ας την αφήσουν οι άνθρωποι εκεί, ας την αφήσουν και δεν πειράζει. Αφού την έβαλαν, δεν χρειάζεται τώρα που τη δείξανε να τη βγάλουν. Ας την έχουν εκεί να τη βλέπουμε. Δεν είναι κακό. Αυτό επέλεξαν να κάνουν. Ας το αφήσουν να το δείχνουμε, να το καμαρώνουμε. Δεν είναι κακό. Ακριβώς. Αφήστε τα παιδιά εκεί να το βλέπουμε. Εκεί, κρατήστε. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου Βασίλη, η οποία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Και να σου πω βέβαια ότι όλο αυτό γίνεται από τη στιγμή που έκανε πολλές κρυπαδιακρίσεις να δείξουμε την κυροπέδα εδώ και πιστιάσαμε τον οπερατέρ μας. Τώρα συγκεντρώνεται και άλλος κόσμος εδώ. Έγινε αυτό που είδαμε πριν με τον αστυνομικό να τραβάει από τη μία, την εργαζόμενη να τραβάει από την άλλη. Τελικώς ο αστυνομικός ο πίσω χώρισε, καθώς και οι άνδρες ομάδες που βρίσκονταν ακριβώς από πίσω έκαναν κάποια μέτρα προς το προάβλιο του ραδιομεγάρου. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή την πορεία μου η μετριότητά μου των 30 ετών πέρασε από την ΕΡΤ στο Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα που είχε στηθεί τότε, με αποτέλεσμα μία ομάδα ανθρώπων από το ιδιωτικό ραδιόφωνο να περάσουν στο Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ και αυτό να εκτιναχθεί στην πρώτη θέση μέσα σε 1,5 μήνα. Η αμοιβή μας από την εξουσία τότε ήταν μετά την επιτυχία να μας διώξουν και να διαλυθεί αυτή η ομάδα, διότι δεν άντεχαν ελεύθερες φωνές όπως του Μάνου Χατζηδάκη και της Μαρίας Ρεζάν. Ήταν δύο άνθρωποι που παρήλασαν από την εκπομπή μου και αντιλαμβάνεστε αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες πόσο σημαντικό ήταν να περνάνε από την εκπομπή ενός νέου παιδιού 24 ετών. Έφυγα λοιπόν και ήμουν ίσως από τους πρώτους που παραιτήθηκαν, γιατί δούλευα ταυτόχρονα στον ιδιωτικό τομέα και έφυγα γιατί είδα τεχνικό να του λέω ότι έξω γίνεται σεισμός και να μου λέει δεν μπορώ τώρα, πίνω το φραπέ μου. Και έμεινε, είχα μείνει με το στόμα ένα κομματόσκυλο, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, αλλά ήταν από τους ευλογημένους της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγα γιατί έβλεπα έναν εσμό δημοσιογράφων που δεν άξιζαν τίποτα, δεκάρα, δηλαδή δεν τους έβαζαν ούτε να καθαρίζουν κτίρια και τους είχαν εκεί μέσα αρχισυντάκτες να είναι όλη τη μέρα αραγμένοι στον καναπέ και να πίνουν το φραπέ τους. Έφυγα από τη χώρα του φραπέ και δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που την έκλεισαν αυτή τη χώρα. Στεναχωρήθηκα που δεν την άνοιξαν να επανέλθουν μέσα οι πραγματικοί εργαζόμενοι. Αυτοί δηλαδή που μάτωσαν, πόνεσαν και αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία που δεν την έχει κανένας έξω από την ΕΡΤ σήμερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό και να έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να σας διαβεβαιώσει. Κάνω λάθος? Έχουμε τεχνογνωσία και η τεχνική μας κυρίως όμως έχουν και ψυχή. Διότι χρειάζεται ψυχή για να δημιουργήσεις τέτοια θαύματα, όπως για παράδειγμα το ότι μπορέσαμε και βγάλαμε από το τίποτα, χωρίς εξοπλισμό, σήμερα, ένα ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων ακριβώς έξω από το ραδιομέγαρο. Βρήκαμε τα σκηνικά, βρήκαμε τα τραπεζάκια, τις καρέκλες. Τα μικρόφωνα στο χέρι. Δεν είχαμε καμία πρόσβαση. Μα έτσι είναι, κύριε Μιχαλίτση. Έτσι είναι. Ένας πομπός είναι, ένα μικρόφωνο και πολλή ψυχή. Ήθελα να πω πολλά για τα τεχνικά. Τεχνικός, πρώην τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ. Ακούστε πώς μιλούν ελληνικά οι τεχνικοί διευθυντές της ΕΡΤ, όχι οι δημοσιογράφοι, και παρακολουθήστε πώς μιλάνε ελληνικά, πόσο μιλούν την ελληνική γλώσσα οι δημοσιογράφοι των ιδιωτικών καναλιών και θα πιστείτε για αυτό που έκλεισαν. Αυτό σας λέω μόνο, ακούστε λίγο αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα μιλήσω λοιπόν τεχνικά. Και την αφορμή μου την έδωσε το σχόλιο του κύριου Τζίμερου. Θέλω να αναφερθώ και εγώ σε αυτό. Δηλαδή ότι ποιος πληρώνει τη ΔΕΗ για μας που εργαζόμαστε εκεί. Δεύτερον, κάνετε μια επανάσταση και σιγά την επανάσταση. Δεν αφού δεν αυτό. Την πληρώνετε εσείς αυτό, τη ΔΕΗ. Μιχαλίτση, δεν είπα αυτό. Ναι. Αν θέλετε το συζητάμε. Θα το συζητήσουμε, γι' αυτό λέω. Δεν θέλω λοιπόν να αντιμετωπίσω αυτή την... μόνο τον κύριο Τζίμερο ως πρόσωπο. Θέλω να αντιμετωπίσω μια λογική που την νιώσαμε στο πετσί μας. Λογική που την ανέφερε και ο κύριος Σίμος και Δίκογλου όταν έκλεινε την ΕΡΤ, ότι είμαστε ιερές αγελάδες, μας οικοφάντησε ως τεμπέληδες κτλ. Αυτή η λογική είναι ενιαία πάντα. Πρώτον, χτυπάει πάντοτε τις αδύναμες ομάδες.
έχει αυτό το χαρακτηριστικό πάντοτε. Γιατί εμείς είμαστε μια αδύναμη ομάδα. Είχαμε υποστεί μια αδικία σε βάρος μας, μια παράνομη απόλυση. Ποτέ δεν χτυπάει ισχυρούς παράγοντες. Για τον κύριο Τζίμερο θα αναφέρω ότι θα θυμούνται όλη την επιστολή στην κυρία Μέρκελ. Κάποτε. Όχι, λέω για αυτή τη λογική ότι το πρώτο που επιλέγει. Να με καλέσετε να συζητήσουμε γι' αυτό. Το πρώτο που επιλέγει, λοιπόν, το λέω επειδή το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Το πρώτο που επιλέγει είναι να χτυπήσει αδύναμες ομάδες. Ποτέ ισχυρές ομάδες, και θα αναφέρω τι θα μπορούσε να πει ο κύριος Τζίμερος για την άλλη πλευρά. Αυτή η επιστολή με αυτό που λέει. Το δεύτερο. Ό,τι σχέση έχουν τα κομματός και το δεύτερο είναι να χρησιμοποιήσει. Καμία. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Καμία. Άρα καμία σχέση δεν έχει η επιστολή. Όχι, κύριε Τζίμερο, δεν σα διέκοψα εγώ ποτέ. Παρακαλώ, κύριε Μιχαλίτση, ο λόγος στον κύριο Μιχαλίτση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πάντοτε χρησιμοποιούν και μια συκοφαντία. Ή ένα ψεύδος. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια αναλήθεια. Μας είπε ο κύριος Τζίμερος, εσείς κάνετε επανάσταση. Δεν κάνουμε επανάσταση. Το δίκαιο μας διεκδικούμε και προσπαθούμε όχι μόνο το δίκαιο μας να υποστηρίξουμε, αλλά και το δίκαιο που επιβάλλει το Σύνταγμα του Δημοσίου Συμφέροντος. Πολύ δηλαδή. Αργά, κύριε Μιχαλή. Δεύτερο, λοιπόν, ήταν το ότι κάνουμε επανάσταση. Γιατί αναφερθήκατε σε μένα. Πολύ αργά. Θα ήμουν μαζί σας αν κάνατε αυτή την επανάσταση πριν 5-10 χρόνια. Τρίτο στοιχείο αυτής της θεωρίας. Όταν δεν σας διέκοψα, κύριε Τζίμερε, μην προσπαθείτε. Σε μένα, μην εκνευρίζεστε και μην προσπαθείτε. Ήταν η ντουντούκα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Με την οποία είχατε μια καλή συνεργασία. Το τρίτο στοιχείο είναι ο απόλυτος λαϊκισμός. Δηλαδή, δεν γίνονται έτσι οι επαναστάσεις. Έπρεπε να αναλαμβάνετε το κόστος να πληρώσετε και τη ΔΕΗ. Και θα πω εγώ για τη ΔΕΗ σιγά τα ΟΑ. Δεν μίλησε ο κάθε κύριος Τζίμερος για την άλλη πλευρά. Γιατί εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρωνόμαστε 5 μήνες. Κάνουμε μια δουλειά δουλεύοντας 12 ώρες το 24ωρο, όλοι μας, και σώσαμε την τιμή της δημοκρατίας, διότι περασπιστήκαμε το Σύνταγμα, το οποίο απαιτούσε ότι μια δημόσια υπηρεσία όπως η ραδιοτηλεόραση είναι καθολική και αδιάλειπτη και δεν μπορεί ούτε να σταματάει, ούτε να την αποστερείται οποιοδήποτε κάτοικος αυτής της χώρας ή ομογενής από την έξω χώρα. Δεν μίλησε λοιπόν ο κύριος Τζίμερος για την άλλη πλευρά. Ποιο ήταν το κόστος λοιπόν έναντι της ΔΕΗ που θα διέλυε το αρχείο αν κόβανε τη ΔΕΗ? Δεν θα γινόταν, γιατί εμείς θα πληρώναμε πετρέλαιο για να έχουμε τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Δεν το σκεφτήκανε, τέλος πάντων. Θα το πληρώναμε το πετρέλαιο από τους δικούς μας πόρους. Δεν μίλησε ποτέ, ούτε θα μιλήσει ποτέ, ο κάθε κύριος Τζίμερος ή αυτής της λογικής. Αυτής της λογικής που να θέλει. Μιλήσετε για τον κύριο Μιχαλίτση και για τον κύριο Τζίμερο, ας μιλήσει ο ίδιος. Αν θέλετε, για επειδή, επειδή μου είστε πολύ συμπαθείς, για τη λογική μπορούμε κάθε... να συζητήσουμε και τον κύριο Τζίμερο. Δεν θα σας ξαναναφέρω. Για την κάθε λογική, η οποία θέλει να ενεργοποιήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι σε μια αδύναμη ομάδα. Δεν θα μιλήσει λοιπόν ποτέ για το να δει ποιο ήταν το κόστος που προκάλεσε στο δημόσιο, γιατί πριν μιλούσαμε για το δημόσιο, το κόστος του δημοσίου, προκάλεσε στο δημόσιο η απόφαση αυτή να κλείσει ΕΡΤ. Δεν θα μιλήσει για τις αποζημιώσεις ανθρώπων, πόσο κόστησαν. Εμείς το έχουμε υπολογίσει. Μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια σε μια τέτοια περίοδο. Δεν θα μιλήσει για το πόσες ρήτρες θα πληρώσει το δημόσιο για τις συμβάσεις τις οποίες είχαν συνάψει είτε προμηθευτές είτε πάροχοι οποιασδήποτε υπηρεσίας, οι οποίες διεκόπησαν ευνηδίως και ανετιολόγητα και το έμαθαν μέσω της τηλεόρασης. Για αυτά τα πράγματα, όχι μόνον πληρώνεσαι το αντίτιμο όλης της σύμβασης, αλλά πληρώνεις και ρήτρα. Δεν θα μιλήσει για το γεγονός ότι συμβάσεις τις οποίες ο κύριος Κεδίκογλου είχε καταγγείλει ως σκανδαλώδης, παράδειγμα Champions League ή δορυφορικό κτλ, κατέληξαν στο να τα πληρώσουν στο ακέραιο σε μια τέτοια εποχή και είναι πιθανότατο να έχουν πληρώσει και μεγάλες ρήτρες. Το Champions League δεν παίζει.
Ποτέ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό δεν θα μιλήσουν για τους ισχυρούς και για τα προβλήματα που έχουν. Να κάνω ένα διάλειμμα, διάλειμμα. Μένω μόνο στα ελληνικά, όχι σε αυτά που είπε. Τα ελληνικά προσέξτε. Αλλά αυτό που είπατε σήμερα ήταν... Εγώ αποφεύγω να κάνω φιλοφρονήσεις παρόντος του υποκειμένου γιατί στο δυναμούν με προσβολή, λέει ο ποιητής, αλλά κύριε Μιχαλίτση, όση ώρα μιλούσατε, τόσο περισσότερο τους χαινόμουν. Είδατε τι σας είπα φεύγοντας. Αφήστε αυτά που είπε, πιάστε μόνο τα ελληνικά, την εκφορά του λόγου αυτού του ανθρώπου. Ειλικρινά σας λέω, ελάτε σε εμάς να κάνετε εκπομπή. Κάντε και το τεχνικό, αλλά να κάνετε εκπομπή. Δεν υπάρχουν Έλληνες που μιλάνε, όπως επίσης η αγαπητή συνάδελφο, στα ελληνικά σας. Και εσείς, στα ελληνικά σας. Και λέω τώρα, δίπλα σε αυτά τα κοσμήματα, γιατί είμαι λίγο μερακλής με τη γλώσσα και με την παιδεία και από αυτό, και κάτι μου αρέσει το τζίμερο. Σημαίνει ότι ξέρει να μιλάει, ξέρει να εκφράζεται, λέει άλλα πράγματα όμως από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Είναι φιλελεύθερος, είμαι αριστερός, όμως είναι ωραίος συνομιλητής. Έχει ωραία εκφορά λόγου. Έχει φιλελεύθερες απόψεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτή η ταμπέλα επιτέλους. Λέω, δεν χρειάζεται. Μου αρέσει. Μια που μιλάτε δεν για ωραία, για ωραία μου αρέσει. Ελληνικά. Είδα ότι τον θαυμάζατε κι εσείς. Μην χρησιμοποιείτε άσχημες ταμπέλες. Έχω και φιλελεύθερες απόψεις. Είδα ότι τον θαυμάζατε κι εσείς. Ναι, βεβαίως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οποιονδήποτε αξιοπρεπή άνθρωπο θαυμάζω. Αλλά ξέρετε, σταματήστε να κολλάτε ταμπέλες ανθρώπους. Είναι πολύ σύνθετα τα σημερινά προβλήματα. Δεν λύνονται με καμιά ταμπέλα, πιστέψτε. Ωραία. Επειδή δεν μου αρέσει να αυτοπροσδιορίζομαι κατηγοριοποιώντας τους άλλους, δέχομαι την παρατήρησή σας. Κάποιες απόψεις μου είναι μέχρι και αναρχικές. Κάποιες είναι δεξιές, κάποιες είναι αριστερές, κάποιες είναι φιλελεύθερες. Ας δούμε αν είναι πρακτικές, ας δούμε αν εφαρμόζονται. Ωραία. Ωραία. Αυτό λέω, είναι, λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Έχει ενδιαφέρον ο διάλογος πάντοτε όταν η άλλη όχθη δεν είναι από τη, με την πλευρά σου. Γιατί είναι πειραντελικό. Σαφώς, αλλά όχι να βγάλει ο καθένας την ταμπέλα του, την άποψή του. Την άποψή του. Λέω λοιπόν ότι σε αυτά τα κοσμήματα δίπλα είχαν προσκοληθεί τα κομματόσκυλα και τους φόρτωναν. Ξέρετε, ένα κόσμημα σηκώνει πολύ λέρα επάνω του. Και σε κάθε κόσμημα, σε κάθε ένα κόσμημα ξεχωριστά από αυτά που είδατε και παρακολουθήσετε σήμερα, είχαν φορτώσει 30-40 δικούς τους. Αντί λοιπόν να πάρουν, να ξεφορτώσουν την ΕΡΤ από το δικό τους κόσμο και να την αφήσουν ελεύθερη να δουλέψει, που είναι μια τεράστια παραγωγική δύναμη, χωρίς ελλείμματα, τις φόρτωσαν το έλλειμμα των κομματόσκυλων. Αυτό που φόρτωσαν στην Ολυμπιακή, αυτό που φόρτωσαν στην ΕΡΤ, αυτό που φόρτωσαν στις δημόσιες επιχειρήσεις, αυτό που φόρτωσαν σε όλο το δημόσιο, το, για το οποίο σήμερα βεβαίως με αφορμή αυτό το βρώμικο δημόσιο έρχεται. Γιατί οι δημόσιοι πάλι δεν είναι βρώμικοι. Εκεί υπάρχουν ήρωες που κάνουν τη δουλειά τους και παλιά άνθρωποι που έχουν διοριστεί μέσα αγράμματοι, ανίκανοι από τους κομματικούς μηχανισμούς, ΕΣΜΟΣ ολόκληρος. Όπου τους έχουν φορτώσει πάλι επάνω σε ικανούς υπαλλήλους. Μην ξεχνάτε ότι το δημόσιο έβγαλε τους ωραιότερους ποιητές, τους μεγαλύτερους συγγραφείς. Ήταν υπάλληλοι του δημοσίου. Όμως έτσι λειτουργούσε αυτός ο τόπος. Και αντί να ξεφορτώσουν μαζί με τα ξερά, κάηκαν και τα χλωρά και τους πέταξαν στον δρόμο. Αυτό, κύριε Τζίμερα, είναι. Την άποψή μου δεν με ρωτήσετε όμως. Αυτό, γι' αυτό. Δύο σε εσάς έρχομαι. Την άποψή για αυτή μου την δεν άποψη. Πώς μαζί με τα ξερά, θα κες και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Εντάξει, αλλά μην καταργήσουμε και τις ιδεολογίες τώρα. Έχουν καταργηθεί από μόνες τους. Όχι, από μόνες τους. Οι ιδεολογίες είναι εργαλεία του παρελθόντος. Δηλαδή βρήκα το τέλος της ιστορίας και της εξέλιξης. Όχι, δεν ήρθε το τέλος της ιστορίας, δεν θα πει ποτέ. Πώς το λέτε. Συγγνώμη, μην ανοίγετε, μην μου ανοίγετε ενδιάμεσα στις κουβέντες. Μισό λεπτό. Θέλει κάτι να σας πει και ο δικηγόρος Προσπέρ. Το τέλος των εργαλείων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο και τον προ-προηγούμενο αιώνα
ήρθε. Άλλο τα εργαλεία, κύριε Τζίμε, και άλλο οι ιδεολογίες οι οποίες μέσω του χρόνου έχουν δημιουργήσει όλη την ιστορία. Ναι, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Πολύ γρήγορα, κύριε Τζίμε. Επειδή έζησα από τις 4 τα ξημερώματα αυτή τη τραγική μέρα σήμερα και δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο νομικό κομμάτι της, ούτε σε αυτό που αφήνει πίσω για τις δημοκρατικές ελευθερίες και το Σύνταγμα αυτή η ιστορία του μνημονίου. Αυτό είναι τραγικό. Όταν γίνεται εκπομπή, είναι δημοσιογράφος και μπαίνουν δημιουργίες ΜΑΤ και τον βγάζουν από το στούντιο, αυτό είναι τραγικό για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό το στούντιο. Όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών απόψεων. Η εικόνα της χειροπέδας είναι η μαχαιριά στην καρδιά της δημοκρατίας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ανεξάρτητα τις επιμέρους απόψεις. Τρίτον, σημαντικό μας αφορά σαν πολίτες. Αφήστε με ένα σαν δικηγόρος. Γιατί δεν έχει τιμωρηθεί κανένας τόσα χρόνια? Όλοι λέμε για τα εγκλήματα και τα λαμόγια της ΕΡΤ, των κομματικών εγκαθέντων μηχανισμών. Τα ξέραν λίγο πολύ όλοι. Όλοι τα συζητούσαν και μέσα και έξω. Έχει τιμωρηθεί κανείς από όλη αυτή τη διαδικασία? Τέσσερα. Ξέρετε τι λέει ο λαός? Κόρακας, κοράκου, μάτι. Δεν βγάζει. Μάλιστα. Να βρούμε λοιπόν τα κοράκια. Τέσσερα. Πάει να φτιαχτεί κάτι καινούριο με τα χειρότερα από τα παλιά υλικά. Δεν πάει να φτιαχτεί κάτι καινούριο το οποίο θα είναι με κάτι γνήσιο, καινούριο, αξιοκρατικό και διαφανές. Με μία προκήρυξη που έγινε νύχτα, που συμμετείχαν κάποιοι που δεν είχαν κάνει αίτηση αλλά βρεθήκαν να προσληφθούν. Αυτή τη στιγμή πέρασα εγώ σήμερα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, από τη Ριγίλης και είδα ότι το νέο κανάλι που στείνεται με τη φοβερή θεαματικότητα του 0,0, γιατί θα πω και μερικά οικονομοτεχνικά, γιατί ξέρω ότι αρέσουν πολύ στο κύριο Τζίμερο. Τι πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός? Πληρώνει ένα υβρίδιο τηλεόρασης που έχει θεαματικότητα 0,0 και με κλούβες ΜΑΤ. Κάποιοι δημοσιογράφοι, καθόλου άξιοι και σεβαστοί και ικανότατοι, σας πληροφορώ, και αυτοί έχουν μαντρωθεί τώρα κάπου για να κάνουν πρόγραμμα να υπάρξει το καινούριο του κυρίου Κεδίκολου και του κυρίου Καψή. Τώρα πάμε στα οικονομικά. Πόσο στοίχησε όλη αυτή η επιχείρηση από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα? Έκλεισε 5 μήνες. Πόσα εκατομμύρια στοίχησε του ελληνικού λαού εν μέσω μνημονίου και με απαράδεκτες φορολογικές απαλλαγές που σωστά λέτε, που πρέπει να καταργηθούν? Πόσο μας τύχει όλη αυτή η ιστορία και οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει καν τις αποζημιώσεις? Ποια νομιμότητα είναι αυτή που την επικαλέστηκε σήμερα ο κύριος Καψής, άκουσα σχόλιο. Ο μοναδικός μονοθεματικός υπουργός της κυβέρνησης έχει ένα πράγμα να κάνει. Γι' αυτό τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και δεν έχει κατορθώσει 5 μήνες μετά να αδειάσει το κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Δεν ήξερε σήμερα το πρωί που το ρωτήσαν οι συνάδελφοί του τι γίνεται στην Αγία Παρασκευή. Εγώ το έμαθα, λέει, από τα κανάλια ότι γίνεται αστυνομική επέμβαση. Και τρίτον, έχει κατορθώσει να φτιάξει ένα υβρίδιο του 0,0 τηλεθέασης και μία ανέλυξη στα χαρτιά. Εντάξει, δεν το γνωρίζετε. Μετά από 6 μήνες. Τα λέτε αυτά. Καταπληκτική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα υπουργού κυβέρνησης που μάχεται να σώσει την Ελλάδα. Δεν το γνωρίζετε. Καταπληκτική, πρέπει να τη χειροκροτήσουμε εμείς ως φορολογούμενοι. Δεν το γνωρίζετε. Εντάξει. Ωραία. Εάν το γνωρίζετε, επειδή το γνωρίζω 15 χρόνια από τα νέα που ήταν δίπλα μου. Και ένα πράγμα είναι πολύ για τον κύριο Καψή. Επομένως, πολύ ωραία. Να το αναγνωρίσετε την προσπάθεια που κάνει. Πάμε τώρα. Ο ελληνικός λαός δεν ρωτήθηκε γι' αυτό. Η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων λέει όχι στο κλείσιμο. Μπορεί να λέει αναδιάρθρωση. Μπορεί να λέει πλεονάζουν προσωπικό. Μπορεί να λέει διαφθορά, σκάνδαλα. Δεν έχει πει. Στη Βουλή δεν ήρθε ποτέ. Ο συνεταίρος, ο κυβερνητικός του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εγώ την πράξη του νομοθετικού δεν θα την ψήφισα. Διαφωνώ με βίες, λέει, επεμβάσεις και παρεμβάσεις αστυνομίας και εισαγγελέων. Αυτό όλο το νομοθέτημα δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων. Προσέξτε με, τόσο ισχυρά ήταν τα επιχειρήματά του και ο σεβασμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έτσι μειώθηκαν. Και τελευταίο, τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε 3.500 απολυμμένους στον δρόμο? Μάλιστα. Θέλουμε κάποιοι να μην λειτουργεί μια ενημέρωση? Εγώ λέω προς τιμή τους, όσα σκάνδαλα και αν είχαν στο παρελθόν, αυτό το πεντάμινο της ΕΡΤ, το οποίο το τίμησε ο ελληνικός λαός, έστω και μέσα από το Web TV, όπως κάνεις και εσύ, Μάκη Τριανταφυλόπουλε, μέσα από τη δική σου προσπάθεια, το τίμησε ο λαός, είχε τρομακτική θεαματικότητα, ήταν παράδειγμα πολυφωνίας και πλουραλισμού. Και ας βγαίνεις να πει το αντίθετο. Δίπλα στα τουρκικά σύριαλ της ποιοτικής ιδιωτικής τηλεόρασης, γιατί μίλησες για σωστά ελληνικά, και δίπλα στην καταπληκτική, ας πούμε, μονοκομματική ντουντούκα, γιατί ντουντούκα είναι η Δέλτα Ταφ, η οποία, ας πούμε, βγάζει κατά σύμπτωση βουλευτές μόνο των κυβερνητικών κομμάτων, διότι μόνο αυτοί πηγαίνουν και μόνο αυτούς προσκαλεί. Αυτό είναι που θα απομείνει στο τοπίο αυτό. Επομένως, κατά την άποψή μου, επειδή θα ζήσουμε σκηνές ακόμα πιο δύσκολες και πιο άγριες, είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχες κάνει, και είχες κάνει για μια δημοσκόπηση, ότι ένας πιλότος η ΕΡΤ. Ήταν ένας πιλότος από όλες 3.500 ανθρώπων, χωρίς διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Και γιατί δεν δόθηκε? Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν δόθηκε μια ευκαιρία να δοκιμάσουν κάπου αλλού
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια που κάνει η κυβέρνηση αυτή η περίφημη διασμότητα. Λοιπόν, έχω μια ιδέα την οποία θα την πω μόνο σε εργαζόμενος όταν θα μαζευτούμε μαζί και θα δείτε ότι αυτή η ιδέα. Αλλά σημαντικό, σημαντικό να συμφωνήσουμε. Θα λειτουργήσει πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω τώρα τίποτα, αλλά θα αποτελέσει και πολύ μεγάλη έκπληξη για το ελληνικό λοιπόν, πολύ ωραία. Κατά... σκηνικό. Συμφωνούμε. Και θα δείτε εκεί πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Πολύ ωραία. Να συμφωνήσουμε όμως δύο πράγματα. Ώρα να μετρηθεί πρώτον, το ένα σημαντικό πράγμα να συμφωνήσουμε. Ότι εδώ μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που πληρώσανε το μάρμαρο του μνημονίου. Έπρεπε να δοθεί ένας αριθμός. Δεν έχω άλλο χρόνο και δόθηκε. Να τον κύριο και δεύτερον, Τζίμερο. Να συμφωνήσουμε για το πλήγμα σε δημοκρατικούς θεσμούς και σε δικαιώματα που πέρασαν αυτή τη στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο για τους περιφερειακούς σταθμούς θέλω να πω. Τους 19 περιφερειακούς σταθμούς για την έτρια που κρατάνε, για τους συναδέλφους τεχνικούς δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους που πραγματικά πάνε εκεί, τους πάνε τους πομπούς, αλλάζουν κλειδαριές με τη βοήθεια τεχνικών, δίνουν ένα πολύ σκληρό και αγώνα. Και μια συγγνώμη στους χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς που δεν θα ξανακούσουν Χριστούγεννα στη ζωή τους κάποιο ελληνικό πρόγραμμα. Σε αυτούς δεν ξέρω ποιος θα πει το συγγνώμη. Εκεί όπου πάνε και εγκαθιστούν τη Δουτού και τη Δουρού. Σε αυτούς τους συναδέλφους, τους άξιους. Σε όλη την Ελλάδα, στους περιφερειακούς σταθμούς. Που ο κόσμος συμπαραστέκεται πάρα πολύ, παιδιά. Αυτές οι κεραίες των 120-160 μέτρων που βλέπετε, αυτές οι κεραίες στέλναν το σήμα όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Πήραν κεραίες βραχαίων κυμάτων. Σε όλο τον κόσμο. Που έστελναν σε όλο τον πλανήτη. Αυτά. Βεβαίως τώρα για να επανέλθουν, θα επανέλθουν κάποια στιγμή. Είμαστε large εμείς και θα δώσαμε στους γείτονες. Κύριε Σίδεπο, κύριε Τζίμερ, παρακαλώ. Αυτό που εύχομαι να μην γίνουν σκραπ, γιατί αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορούμε ότι πρόσφατα απέτυχαν, μια προσπάθεια ήταν αυτή, να τα πουλήσουν για παλαιοσίδερα. Το γνωρίζετε αυτό? Όλους τους ιστούς της κεραίας. 39 ιστούς της Αυλίδας. Κύριος Μιχαλίτσης. Όπου πέμπονται τα βραχεία. 39 ιστούς. Φανταστείτε. Τι καλό κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν λέω τίποτα άλλο. Ξέρετε, δεν ξέρετε τη μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία ύπαρξη αυτών των κεραίων σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καιρό πολέμου. Βέβαια. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω ότι η δημιουργία ξανά είναι υπέρ μιας δημόσιας τηλεόρασης χωρίς διαφημίσεις, η οποία θα υπηρετεί τρεις πυλώνες, τους οποίους δεν υπηρετούν τα ιδιωτικά κανάλια, δηλαδή την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΡΤ μέχρι τώρα ήταν η ντουντούκα της κυβέρνησης. Ενώ τώρα... της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ίδιο πράγμα θα είναι και η δημόσια τηλεόραση. Η ΝΕΡΙΤ, με αυτό το αστείο όνομα, ή η ΔΟΥΤΟΥ, η δημόσια τηλεόδοθη που έγραψε μια φορά, θα είναι χειρότερη από την ΕΡΤ. Γιατί αυτοί που φτιάξαν την ΕΡΤ έτσι όπως τη φτιάξαν, θα φτιάξουν με τον ίδιο τρόπο μια χειρότερη ΕΡΤ. Είμαστε στη δημιουργία ξανά υπέρ των πολιτισμικών αγαθών που παράγει αυτός ο τόπος. Αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο ολόκληρη η ελληνική κοινωνία θα οδηγηθεί σε μία αλλαγή. Δούλευε η ΕΡΤ αυτές τους 5 μήνες με 40 άτομα, με 60, με 100, με πόσα. Γιατί δεν ήρθα. Και μια, ήρθα και μίλησα. Και μια χαρά, δύο φορές μάλιστα. Και μια χαρά δούλευε. Αυτό πάει να πει ότι από τους 100 που βγάζαν τη δουλειά μέχρι τους 4.500 που υπήρχαν κάποτε και μέχρι τους 2.500 που υπήρχαν μέχρι τη στιγμή του κλεισίματος, υπήρχαν και πολλοί που ήταν περιττοί. Δεν χρεώνονται οι εργαζόμενοι όμως τους περιττούς. Δεν τους χρεώνονται. Οι ειδικοί σύμβουλοι ήταν οι περιττοί, κύριε Τζίμερ, με τα πολλά λεφτά που παίρνανε. Όχι, όχι. Δεν ήταν μόνο. Από το κόμμα του κ. Σαμαρά. Από το κόμμα του κ. Σαμαρά, του κ. Βενιζέλου. Και με ποσόστοση και από τους αριστερούς. Ακούστε. Στους 5 μήνες δεν λειτουργούσε πλήρως η ΕΡΤ. Για καθίστε. Μην κάνετε συγκρίσεις και πείτε, α, λειτουργούσατε με 100, άρα δεν χρειαζόσαστε τόσους. Δεν τους διόρισα εγώ και αυτό είναι σπέκουλα. Ότι θεωρώ τον τρόπο με τον οποίο. Αυτό είναι σπέκουλα, κύριε Τζίμερ, και το ξέρετε. Και ουσιαστικά και επικοινωνιακά τον ορισμό του λάθους. Αλλά κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει να πούμε ότι το δημόσιο παρά είναι μεγάλο σε όλους τους τομείς. Αυτό περιλαμβάνει και την ΕΡΤ. Περιλαμβάνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, περιλαμβάνει και τον οργανισμό Α, Β, Γ, Ω. Επειδή όμως οι εργαζόμενοι έχουν αυτή την περίεργη αντίληψη. Τόσο μεγάλο συντεχνία... που χωράνε 25 ασθενείς με ράτζα σε ένα δωμάτιο. Περί συντεχνιακής αλληλεγγύης που δεν θα φύγει κανένας. Το αποτέλεσμα είναι να οδηγείτε στο να φύγουν όλοι. Θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να σκεφτείτε
μηχανισμούς με τους οποίους θα αξιολογήσετε τους συναδέλφους σας ή θα αξιολογηθείτε μεταξύ σας ή να προτείνετε έναν τρόπο αξιολόγησης σε κάποιον οίκο του εξωτερικού. Ποτέ δεν άκουσα, ποτέ δεν άκουσα, δεν ξέρω γιατί δεν εμπιστεύεστε κανένα. Να κλείσω. Ποτέ, δεν έχουμε κανένα ποτέ δεν άκουσα κάποια συντεχνία του δημοσίου να λέει ότι ναι, είμαστε πολλοί. Κλείσαμε, δεν χρειαζόμαστε τόσοι. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο, χαιρετώ, τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Καλή σας ημέρα.